thank you Σεβαστέ Πατέρα, εκπρόσωπε της Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλάτεμόνας, κύριε Πρόεδρε των Μικρασιατών του Μικρασιατού Συλλόγου Πιερίας και συνδιοργανωτά της σημερινής εκδήλωσης, κύριε Πρόεδρε των Αποστράτων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην τελευταία μας εκδήλωση για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2022-2023, και θα κλείσουμε με έναν εξαιρετικό ομιλητή, γόνο του πολυσέβαστου και πολύ αγαπητού μας πατρός Γεωργίου Μεταλινού. Τον... τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, ο οποίος είναι διδάσκων του Ιωνίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας, ήρθε από την Κέρκυρα και αύριο το πρωί θα αναχωρήσει πάλι. Είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μεταλινός γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής του στην Δυτική Γερμανία και περάτωσε την εγκύκλιο παιδεία του στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Ψυχικού. Είναι πτυχιούχο Γερμανική Φιλολογία και Θεολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύτηκε ω υπότροφο στη μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου τη Νέα Υόρκη. Είναι διδάκτορα του τμήμα Ιστορία του Ιωνίου Πανεπιστημίου με θέμα Βρετανική Διπλωματία και Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ιόνιο Κράτο. Υπηρέτησε για μια πενταετία στη Σχολεία τη Μέση Εκπαίδευση Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της θεωτικής του θητείας, επέλεξε να ζήσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρκυρα. Από το 1998 υπηρετεί ως εκλεγμένο μόνιμο μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού στα τμήματα ιστορίας και αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, θεραπεύοντας το γνωστικό αντικείμενο αρχεία και ιστορική τεκμερίωση του επιστημονικού πεδίου της αρχαιονομίας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, έχει συγγράψει μονογραφίε, μελέτε, επιστημονικά άρθρα, ενώ εργάζεται παράλληλα ω ερευνητή σε ελληνικά, γερμανικά και βρετανικά σχολεία. Είναι ενυφευμένο με την Δ. Σπυριδούλα Κατερέλου, διευθύντρια του στο Δήμο Κέρκυρα και πατέρα τριών θηγατέρων. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση ω δημοτικό σύμβουλο Κέρκυρα και ε, ενώ από το 2014 είναι Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Ελεκτικού Συμβουλίου τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νησών. Από το έτος 2019 και μέχρι σήμερα υπηρετεί ω πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρική Κέρκερας και Διαποντίων Ιωνίσεων. Τώρα 7 ώρα έχουν συνεδρίαση και απουσιάζει ο πρόεδρο, επέλεξε να είναι κοντά μα και γι' αυτό να συνέχεια στα τηλέφωνα για να είναι σήμερα μαζί μα ενώ συνεδριάζουν για το θέμα του νερού και άλλα θέματα στην Κέρκερα. Κύριε Μεταλινέ, καλώ ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε, α παίξει ένα βιντεάκι για τον μακαριστό πατέρα Γιώργιο Μεταλινό, ο οποίο εκοιμήθηκε πριν τρία χρόνια και τρει μήνε. Και ο Παπαγιώργη μαζί με τον Καργάκο, τον Σαράντο Καργάκο, ήταν οι δύο στυλοβάτε σχολή γονέων στα πρώτα 30 χρόνια. Και οι δύο είχαν έρθει από 11 φορέ στα 30 χρόνια. Α δούμε ένα πεντάλεπτο βιντεάκι στη μνήμη του πατρό Γιώργου. Ο πατήρ Γεώργιος θα ήταν μαζί μας. Τελευταίε Τελευταίες ημέρες δεν μπόρεσε να έρθει, οπότε μας στέλνει το χαιρετισμό του, τον οποίο θα το διαβάσει η πρεσβυτέρα, κυρία Βαρβάρα Μεταλλινού. Σεβαστοί πατέρες, Κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, Σεβαστή Ομίγη, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ στις προηγούμενες δεκαετίες ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα βράβευε την ταπεινότητά μου η περικλεής Σχολή Γονέων, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Θα επαναλάβω εδώ το λόγο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Ουκοποιήσαμε τη αγαθό επί της γης, ώστε να πιστεύω ότι πρέπει η ταπεινή προσφορά μου να βραβευθεί. Ευχαριστώ γι' αυτό εκ καρδίας τον πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο Κορομπίλη και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν αυτή την απόφαση. Λυπούμε δε, διότι μια περιπέτεια της υγείας μου δεν μου επιτρέπει να είμαι απόψε μαζί σας. Με αξίωση ο Θεός και Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ανταποκρινόμενος στην ευγενική πρόσκληση της Σχολής Γονέων, να δώσω μια σειρά διαλέξεων για την οικοδομή του εκκλησιαστικού μας πληρώματος. Εγώ λοιπόν πρέπει να είμαι και είμαι βαθύτατα ευγνώμων για τις επανειλημμένες αυτές προσκλήσεις στους κατά προέδρους της σχολής κ. Θεόδωρο Σταμάτη, κύριο Δημήτριο Δημινά, Μακαριστό, Στέλιο Ανδρουλάκη και τον ίν προεδρεύοντα Κωνσταντίνο Κορομπίλη. Καταξιώθηκα συνεπώς να συμπεριληφθώ στο μεγάλο αριθμό διακεκριμένων προσωπικότητων που επίθυσαν <coughs> να ομιλήσουν στο βήμα της σχολής. <coughs> Μια μεγάλη προσωπικότητα που ετοίμησε κυριολεκτικά αυτό το βήμα ήταν ο εκλεκτός συνάδελφος και συναγωνιστής στην ιστορική έρευνα, ακαριστός τώρα, Σαράντος Καργάκος. Ο Θεός επέτρεψε να είμαστε απόντες αυτή τη στιγμή από τη θεοφιλή σύναξή ο Μεσαράδος αυγιζόμενος στην ουράνια πατρίδα, είδε τα ταπεινότητά μου λόγω της αδόκητης περιπέτειάς μου, που ελπίζω να παρέρθει μέχρι ότου κληθώ και εγώ να συναντήσω τον Αίμι στο Σαράντο, για να παρακολουθούμε από ψηλά την ευλογημένη δραστηριότητα της σχολής σας. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας σε όλη τη σεβαστή ομίγυρ υγεία κατάμφου και κάθε ευλογία για τη συνέχεια θεαρές του αιρού Η μεν σχολή θα συνεχίσει με τον ίδιο θεοκίνητο ζήλο την προσφορά της στο λαό μας. Η δε λυπή, κλήρος και λαός θα τη συμπαραστάσχεστε και θα ενισχύετε με την ανταπόκρισή σας στις προσκλήσεις της την υψηλή και εθνοφελή προσφορά της. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ να η για να προχωρήσουμε στον αγγελικό βίο. Είτε έγγαμοι είμαστε, είτε μοναχοί είμαστε. Οι μοναχοί φτάνουν κατευθείαν γραμμή όταν είναι σωστή ασκητέ και σωστή μοναχή και εμείς φτάνουμε με μια καμπύλη στο ίδιο σημείο. Οπότε η επιθυμία, η μόνη των δυνάμεων τη Δύσεω, ανεξαρτήτως από το ποια έχει το πάνω χέρι στην δυτική πολιτική, είναι να ταφεί τελείω, να σβήσει τελείω η αυτοκρατορία τη Νέα για να φτάσουμε στη σημερινή ΕΕ. Ευρώπη. Δεν καταδικάζω την ΕΕ, Ευρώπη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Πάντοτε λέω δεν είναι το πρόβλημά μου η Ενωμένη ΕΕ. Το πρόβλημά μου είναι η δική μα παρουσία στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Για μένα λέει πάρα πολλά όπως η πατρίδα. Διότι έρχομαι με μεγάλη άνεση, έρχομαι σε ο τόπο. Και σα ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία με περιβάλλετε τόσα χρόνια, ώστε να νιώθω τόσο άνετα εδώ και να ξεπερνάω και την κόποση. Γιατί και τα χρόνια περνάνε και η ψάνει, αλλά δόξα τω Θεώ, αισθάνομαι αυτή τη στιγμή αναγεννημένη. Μου λέει Πάτερ Γεώργιε, είμαστε εδώ με κάποιου ε, αρεοπαγίτε. Ήταν μια συνάντηση αεροπαγητών. Άκουγα εγώ από το τηλέφωνο τη το θόρυβο. Θέλουμε να σου υποβάλουμε μια ερώτηση. Γιατί να υπάρχει ο Χριστό μέσα στο δικαστήριο. Σύμβολο. Ο Ισού Χριστό. Η εικόνα. Αυτά πρέπει να φύγουν όλα. Να ξεχάσουμε τι είμαστε. Του λέω, κοίτα, κατάλαβα μέσα στο πνεύμα, λέω, κοιτάξτε κύριε Τάδε. Ο Χριστός, εάν πιστεύουμε, υπάρχει στο δικαστήριο για να μας ενισχύει στην άσκηση του έργου μας, του λειτουργήματός μας. Εάν δεν πιστεύετε, πρέπει να τον αφήσετε. Θα είναι έγκλημα να βγάλετε την εικόνα, διότι μας θυμίζει ότι έπεσε θύμα κακοδικίας. Και να μην διαπράτετε κι εσείς κακοδικία. Και εύχομαι δε ευλογημένη συνέχεια στο έργο της Σχολής των Γονέων. Παλαιότερα είχαμε άριστη συνεργασία με τον κύριο Δημινά. Και αυτό το οποίο λέγουν κάποιοι μεγαλόσχημοι, με όλο το σεβασμό το λέω, έχω εντείνει τη φωνή μου από πόνο. Φτάσαμε στο τέλος της ζωής μας και συνεχώς ασχολούμεθα με τις ίδιες ανοησίες. Να έχουμε... να έχουμε την ευχή του μακαριστού Παπαγιώργη, έτσι, με αυτό το βιντεάκι, το πεντάλεπτο, τον ξαναθυμηθήκαμε. Ε, και νομίζω από ό,τι μας είπε ο, ο κύριος μεταλινός το γράμμα από το οποίο διάβασε η Πρεσβυτέρα ήταν το τελευταίο που έγραψε, έτσι δεν είναι. Έτσι, Έχετε το λόγο. <χω> Σεβαστέ Πατέρα, αγαπητέ Πρόεδρε, και σεβαστά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να βρίσκομαι σήμερα πάλι κοντά σα μετά από πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Στρατηγέ μου, αγαπητοί σεβαστοί πρόεδροι φορέων, ζητώ συγγνώμη γιατί σα γνωρίζω όλου προσωπικά. Τον κύριο Ντούρο γνωρίζω προσωπικά και χαίρομαι πολύ γιατί μου έχουν κάνει την τιμή να μα καλέσουν και στα πιέρια. Αλλά και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Θα ξεκινήσω από την τελευταία λέξη που έλεγε ο μακαριστός δάσκαλός μου και πατέρας μου, Παπαγιώργης, για τις ανοησίες. Ότι επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ανοησίες. Εγώ τώρα ντρέπομαι, σας κοιτάω και λέω τι θα να κάνω εγώ εδώ, στην Κατερίνη. Να σας μιλήσω για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Υποτίθεται έπρεπε να έρθω εγώ εδώ και να μου μιλήσετε εσείς. Γιατί έχετε πάει όλοι, πιστεύω περισσότεροι από εσά, στο ελληνικό σχολείο, όπως και αν λέγεται. Δεν έπρεπε εσεί να μου πείτε εμένα ποιο είναι ο Γρηγόριο ο Πέμπτο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, σε μια εποχή, ενία, η μνήμη του δασκάλου μου. Σα παρακαλώ, μην εκλειφθεί ω οικογενειοκρατία. Η οικογενειοκρατία είναι αν ερχόμουν και εγώ ρασοφόρο πρωτοπρεσβύτερο ή αν ερχόμουν ω κοσμήτορα τη Θεολογική Σχολή Αθηνών, τότε θα ήταν η οικογενειοκρατία. Φρόντισε ο μακαριστό δάσκαλό μου να με διώξει από την Αθήνα, αφού τίθευσα κοντά το μαθητή και πάντοτε παρέμεινα μαθητή του, και από τους λίγους, αν μου επιτρέπετε αυτό, μπορώ να το πω τώρα, που δεν τον πρόδωσαν μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν θα γίνει αργότερα, και με διώξε και μου έκανε καλό που με διώξε, τότε δεν καταλάβαινα γιατί με διώχνει. Από κοντά του το, όλοι ψάχνανε κάποιον καθηγητή να έχουν προστάτη. Επειδή έχω και φοιτητέ μου ανάμεσά σα, με τίμησαν στα έδρανα. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ γιατί με άφησε να είμαι ελεύθερο μέχρι σήμερα. Ευτυχώ δεν έγινα μεγάλο καθηγητή, αλλά χάρη στη μονιμότητα Είμαι ελεύθερο και αυτό που ρωτάω του φοιτητέ μου είναι αυτά που λέω σε όποιο μετερίζει που λένε κάποιοι, με έχει αξιώσει ο Θεό να υπηρετώ. Είτε μέσα στο τοπικό κοινοβούλιο τη Κέρκυρα που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στον κόσμο ανάμεσα, είτε στην εκκλησία, του στο πανεπιστήμιο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο που φροντίζω να έχουμε και εκπομπέ. Γιατί όταν είσαι δωρεάν, όταν είσαι τσάμπα, είσαι πανίσχυρο και κανένα δεν μπορεί να σε εμποδίσει να έχει εκπομπή, ραδιόφωνα, οτιδήποτε. Γιατί είσαι δωρεάν. Και αυτό που δεν ξέρουμε ότι είναι ο τσάμπα είναι ο πανίσχυρο. Είναι πανίσχυρο. Δεν εξαρτάται από κανέναν. Ρωτάω λοιπόν του φοιτητέ μου και τα παιδιά μου. Είμαι διαφορετικό Δημήτρη από όλου εκείνου του χώρου. Αλλάζω. Σημασία έχει λοιπόν να το δούμε όχι ω οικογενειοκρατία. Η αιωνία μνήμη του δασκάλου μου και όλων των δασκάλων μου, σπουδαίου δασκάλου είχαμε, ο Θεός να έχει καλά και τη σεβαστή δασκάλα μου, τη μητέρα μας και αυτή που γερνάει ο 83ο έτος και πέφτουν οι αντοχές της αλλά μας διδάσκει να μην το δούμε λοιπόν ως οικογενειοκρατία αλλά ως παράδοση. Αυτό είναι η παράδοση στην Εκκλησία. Το να παραδίδει ο ένας τον άλλον και να συνεχίζουμε μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Αυτή είναι. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Αυτή είναι η παράδοση. Έρχομαι λοιπόν εδώ για ποιο λόγο γιατί φτάσαμε να δημιουργούμε προβλήματα, ψευτοπροβλήματα, επειδή απλούστατα είμαστε ή μη ή αμόρφωτοι. Ο Γρηγόρος ο Πέμπτος αποτελεί το μεγαλύτερο θύμα του 1821. Κρατήστε κι άλλο ένα θύμα του 1922, Χρυσόστομος Μύρνης, αλλά δεν θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτόν. Κρατήστε το όμως. Το μεγαλύτερο θύμα και του 1922 είναι ο Χρυσόστομος Μύρνης. Ντρέπομαι, δεν είναι μια ιδεολογική προσέγγιση, ντρέπομαι που κάποιοι υποτίθεται κοσμούν πανεπιστημιακές και ακαδημαϊκές θέσεις ή αυτοαποκαλούνται ή, τους, ή έτεροαποκαλούνται ως επιστήμονες και δεν γνωρίζουν σημαντικά στοιχεία για να ξέρουν το πώς να μιλήσουν. Δόξα τω Θεώ, μετά την δικτατορία, να το λέμε έτσι, των συνταγματαρχών, ήρθε η ρεβάνς των δημοκρατικών δυνάμεων ή δημοκρατών και περάσαμε 40 χρόνια. Ευτυχώς γεννήθηκα μέσα στα χρόνια της Χούντας, δεν μπορώ να χαρακτηριστικό ως χουντικός, αλλά έζησα και γαλουχήθηκα στο ελληνικό σχολείο που έπαιρνε τη ρεβάνς. Τη ρεβάνς. Τη ρεβάνς τη της αποδόμησης. Ξεφτέλισαν κάποιοι επίορκοι αξιωματικοί, το πατρίστρις και οικογένεια, ξεφτέλισαν το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ιερούς όρους, ξεφτελίζουν και σήμερα κάποιοι ακραίοι που χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα και δυσχεραίνουν το δικό μας ρόλο, γιατί όταν μιλείς για τέτοια θέματα, αμέσως ξέρει την ταμπέλα που θα σου κολλήσουν. Ο τύπος είναι εθνικιστής και φασίστας. Και επειδή ζούμε σε μια δημοκρατία της ταμπέλας, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορείς να μιλάς σε κοινό ανοιχτά και ελεύθερα. Γιατί η ίδια ιστορία μας αποτελεί το μεγαλύτερο θύμα της ιδεολογικοποίησης. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε φτιάξει δύο παραμύθια. Το πρώτο παραμύθι έρχεται από τη Δύση, τα πάντα το αφήνουμε στο 21 στη Γαλλική Επανάσταση. Αν δεν υπήρχε Γαλλική Επανάσταση και γαλλικός διαφωτισμός, προσέξτε αυτό, δεν θα υπήρχε 1821, το ένα όμορφο παραμυθάκι που έχει κάποια στοιχεία αλήθειας, αλλά δεν είναι ολόκληρη αλήθεια. Και ο δεύτερος μύθος, ότι η Εκκλησία ήταν απούσα από το 1821. Και δόξα το Θεό, αυτή η 15χρονη κρίση που την βλέπουμε και την βιώνουμε σε όλες τις μορφές, η οικονομική ξεκίνησε και έφτασε σήμερα να γίνει και πολεμική στρατιωτική κρίση, βλέπετε στην Ουκρανία, στη γειτονιά μας, αλλά το σπουδαιότερο και η υγειονομική κρίση, φτάσαμε στην εποχή μας, δόξα το Θεό, να σπάσει αυτή η βαβυλώνια αιχμαλωσία. Μια βαβυλώνια αιχμαλωσία που έκανε πολλούς ακαδημαϊκούς δασκάλους να φοβούνται να εκδηλωθούν. Ενώ σήμερα, δόξα το Θεό, με τη χάρη του Θεού και χάρη στην τεχνολογία που ο καθένα μπορεί να έχει το δικό του κανάλι, να έχει το δικό του σύνδεσμο και να εκδηλώνεται και να εκφράζεται ελεύθερα, δόξα το Θεό, φτάσαμε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε πιο ελεύθερα. Το πρώτο λοιπόν και μεγαλύτερο θύμα είναι ο εθνογερομάτηρα Πατριάρχη Γρηγόριο Β. Γεροταυλογίτε την ευχή σα. Θα ήθελα που εν συντομία, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να πούμε, για το πώς διαβάζουμε την ιστορία. Ξέρετε, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν πλέον όρια στην ιστορία. Ο καθένας μπορεί να είναι γιατρός, δικηγόρος, να του αρέσει η ιστορία, να διαβάζει ένα-δύο βιβλία και να εκφράζει άποψη για το Καποδίστρι, για το Κολοκοτρώνη. Το ανάποδο δεν γίνεται συνήθως, γιατί μου και πάλι ο μακαριστός πατέρας μου, όταν βλέπεις δικηγόρους ιδιαίτερα ή νομικούς ή ιατρούς να έχουν το θράσος να θέλουν να κάνουν και τους ιστορικούς ερευνητές χωρίς να έχουν δει ποτέ τους αρχεία, να τους προβοκάρεις και εσύ λέγοντάς τους ότι ανακαλύφθηκε και δεύτερη καρδιά στον άνθρωπο ή ότι η Ελλάδα τελικά έχει δύο συντάγματα, δεν έχει ένα. Και αν σου πούνε πώ μπαίνει και λε τέτοια πράγματα, εσύ τόση ώρα έχει μπει στα δικά μα χωράφια και μιλά. Γιατί ξεχάσαμε τη ρίση του μεγάλου μας δασκάλου και προγόνου του Πλάτωνος, του φιλοσόφου, που έλεγε όταν δεν γνωρίζεις κάτι, καλό είναι να σιωπά. Εμείς λοιπόν το χάσαμε αυτό, το ξεχάσαμε. Και σήμερα, χάρη σε αυτά τα μέσα μαζικής δικτύωσης, μπορεί ο καθένας να σημειώνει, να γράφει και να γίνει το τι θέλει. Το μυστικό είναι όχι μόνο να έχεις πηγές. Γιατί αυτό είναι κάτι που λέμε εμείς συνέχεια, να κάνεις ιστορία μέσα από τις Πηγέ μέσα από τα αρχεία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει και σωστά τι πηγέ. Έλεγε ο Χριστό μα, γινόσκεις α αναγοινώσκει. Καταλαβαίνει όσα διαβάζει. Ο ίδιο ο Χριστό. Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα. Σήμερα θα σα πω για πηγέ που είναι αυτονόητε, αλλά δεν μπορούμε δυστυχώ να τι προσεγγίσουμε, γιατί έχουμε πέσει περισσότεροι στη μεγάλη παγίδα της ιδεολογικοποίησης της ιστορίας. Αυτή είναι μια παθογένεια που μας ταράζει πάνω από 100 χρόνια, αλλά ειδικά μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών έχει κατακλείσει και αποτελεί προϋπόθεση, βασική προϋπόθεση ανέλυξης επιστημονικής, συσσαγωγικά του επιστημονικής ή ακαδημαϊκής συσσαγωγικά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Από τους 40 διδάσκοντες όλων των βαθμίδων που διδάσκουν την νεότερη ιστορία, οι 35 περίπου ανήκουν στη σχολή της αποδόμησης. Βέβαια, επειδή τα πάντα τα κυβερνάει ο γερομάστορης, ο γεροθεός που έλεγε ο Μακρυγιάννης, ευτυχώς, να ένα πάθημα, συρρυκνώνονται όλο και περισσότεροι ανθρωπιστικές σπουδές. Για τα παιδιά έχουν καταλάβει οι φοιτητέ μα ότι δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτα καινούριο. Ασχολούμαστε με τι πεθαμένε ιδεολογίε μα, δεν έχουμε να του πούμε κάτι για τη σύγχρονη εποχή, για τη ζωή του. Και αυτή είναι μια όμορφη εκδίκηση που έχετε μέσα από τα δικά μας ατοπήματα. Πολύ γρήγορα, κάποιοι σταθμοί του βίου του Μαρτυρικού Πατριάρχη γεννήθηκε το 1746, κατά άλλους το 1745, δεν θα μείνουμε σε αυτό, στη Δημητσάνα, στην Πελοπόννησο, από φτωχή οικογένεια με το κοσμικό όνομα Γεώργιος Αγγελόπουλος. Η παιδεία του, δηλαδή τα βασικά του γράμματα, τα το ολοκλήρωσε στην πατρίδα του, στη Δημητσάνα, και στην πλησιέστερη μονή, μονή που είναι πολύ κοντά στη Δημητσάνα, την Ιερά Μονή Φιλοσόφου. Εκπαιδεύτηκε και στην Αθήνα το 1765, ενώ δύο χρόνια αργότερα, στη Σμύρνη το 1767, και ολοκληρώνει τις σπουδές του στη Θεολογία και στη Φιλοσοφία το έτος 1770, στην Γεραρά Πατμιάδα Σχολή. Εμείς εγκινούμαστε επ' τα διότι αυτός ο Άγιος, αυτός ο Λεβέντης, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ...εκάρη μοναχός, δηλαδή ξεκίνησε την εκκλησιαστική του σταδιοδρομία σε ένα ακατοίκητο σχεδόν νησάκι του Ιωνίου, στα στροφάδια, στις στροφάδες που λέτε εσείς, στα νότια της Ζακίνθου. Και εκεί μάλιστα έλαβε το όνομα Γρηγόριος, από Γεώργιος Γρηγόριος. Χειροτονείται διάκονος, μάλιστα ορίζεται και πρωτοδιάκονος, αρχιδιάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης Προκόπιο, ενώ αναλαμβάνει και πρωτοσύγγελος Σμύρνης έως το 1785. Το έτος αυτό, πνευματικός του, Προκόπιος, εκλέγεται οικουμενικός πατριάρχης και ο Γρηγόριος χειροτονείται, τον διαδέχεται να η παράδοση και αναλαμβάνει τη Μητρόπολη Σμύρνης. 1η Ιουλίου 1785. Ως Οικουμενικός Πατριάρχης αναλαμβάνει με τρεις θητείες. Ένα φαινόμενο που πήργε στα 400-500 χρόνια Οθωμανοκρατίας, Τουρκοκρατίας ήταν η Αλαξοπατριαρχία. Ένα θέμα που οι περισσότεροι πολιτικοί ιστορικοί ή ιστορική της πολιτικής ιστορίας και οι διόροι αρέσουν γιατί πολιτεύονται στην ιστορία, δεν είναι επιστήμονες, πολιτική λοιπόν ιστορική, η ιστορική της πολιτικής ιστορίας όπως θα έπρεπε να είναι, το υποτιμούν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει η αλλαξοπατριαρχία. Η αλαξοπατριαρχία λοιπόν ήταν το φαινόμενο ότι ήταν ένας πατριάρχης, ο οποίο κάποια στιγμή δεν ικανοποιούσε για κάποιους λόγους, τα αρχεία το τεκμηριώνουν πάντοτε, το Σουλτάνο, γιατί το Οθωμανικό κράτος είναι Σουλτάνο κεντρικό, είναι απόλυτο το κράτος με δύο βραχίονες, δηλαδή τον Βεζίρι, τον Πρωθυπουργό θα λέγαμε, τον πολιτικό ηγέτη, και τον Σεϊχ Ουλισλάμ, τον Σεϊχ που λέμε εμείς, τον Πατριάρχη, τον θρησκευτικό ηγέτη, αλλά και οι δύο βραχίονε του αυτού προσώπου, του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος είναι αυτός που κατέχει τα πάντα. Ο Σουλτάνος είναι εκείνος ο οποίος σου δίνει κάτι και στο παίρνει. Σε ανέχεται και όποτε δεν θέλει, σου κόβει το κεφάλι. Αυτή είναι μια βασική αρχή που πρέπει να την καταλάβουμε. Υπάρχει λοιπόν το φαινόμενο τη αλλαξοπατριαρχία. Ένα πρόσωπο να έρχεται για τρία χρόνια, να τον βγάζουν, να τον ξαναθυμούνται μετά από 15 για άλλα 2, 3, 5 χρόνια. Αυτή η αλλαξοπατριαρχία είναι η μεγαλύτερη πιστοποίηση ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιστεκόταν στο Σουλτάνο. Αυτό το περνάνε στα ψηλά. Όταν σήμερα έχουμε ισοβιότητες και κάποιος για να πάρει μια ηγετική θέση μέσα στην Εκκλησία την παίρνει και την έχει για πάντοτε άχρη θανάτου, εννοείται αυτό. Έχουμε δηλαδή ισοβίους ποιμένες, έχουμε ισοβίους σταγούς. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί τώρα τα μαθαίνουμε όλα πριν ακόμα επιφυτήσει το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές ξέρουμε και ποιο είναι ο Μητροπολίτης και αυτό είναι Ήβρης κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μετερχόμεθα με, με γραφεία τύπου, με δημοσιογράφους, σε Μητροπόλεις, λες και γίναμε πολιτικός οργανισμός ή γίναμε δήμος, αυτοδίκηση ή γίναμε κομματικό γραφείο. Χάνει την πνευματικότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα που έχουμε ισοβιότητα και ο άλλος φοβάται ή δίνει τα πάντα ή σου λένε αυτά που ακούω στο πανεπιστήμιο, με έκανε ο τάδε καθηγητή, με έκανε ο τάδε καθηγητή, δεν μπορώ να προδώσω την εμπιστοσύνη του. Του οφείλω. Φοβάμαι να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Γιατί με περιμένουν στη γωνία. Ή ο άλλο να σου λέει, Εγώ είμαι ένα αρχιμανδρίτη και με έκανε ο τάδε αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, και δεν μπορώ να παρεξηγηθώ με το μακαριότατο σε κάποια θέματα. Λες και δεν έχουμε δικαίωμα να διαφοροποιούμεθα. Και το λέω γιατί έρχομαι από την Κέρκυρα. Έχουμε εκεί πέρα το σεβασμιό του Άγιο Κερκύρα, το νεκτάριο, που στα θέματα τη πανδημία, εμεί τουλάχιστον άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένα, είναι ιατρικό θέμα, έχουμε μέχρι στιγμή τέσσερι μήνε φυλακή με αναστολή. Στο βιογραφικό μου, όταν αφιπηρετήσω, γιατί τώρα είναι πονηρή καιρή και μπορεί να σου πούνε κάποιοι το χρησιμοποιεί για πολιτικού λόγου, δεν μπορώ να γίνω βουλευτή γιατί δεν έχω κόμμα, δεν έχω κομματικό. Οπότε δεν έχω όνειρα τέτοια. Πιστώ στο δασκαλό μου, υπηρετώ την κοινότητα που ζω, στο κοινοτικό σύστημα. Στο νησί μα, στην Κέρκυρα, εκεί θα υπηρετήσω ω δάσκαλο και ω ενεργό πολίτη. Μέχρι εκεί. Δεν έχω άλλε βλέψει. Ξέρω, ιστορικό είμαι. Ξέρω πώ προέρχονται οι ηγέτε, οι λεγόμενοι συσσαγωγικά πολιτικοί ηγέτε, και πώ μπορεί να μπει στο κοινοβούλιο. Και το κόβουμε εδώ. Για να επιστρέψω λοιπόν η αλλάξο είναι η μεγαλύτερη πιστοποίηση φαινομένου ότι ουδής ήταν ισόβιος και ουδής όφιλε κάτι σε κάποιον. Γι' αυτό και έχουμε αλλαξοπατριαρχία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σας λέω και πάλι δεν μπορούν να καταλάβουν οι πολιτικοί ιστορικοί ή ιστορικοί της πολιτικής ιστορίας. Δεν μπορούν να το κατανοήσουν διότι είναι ξένο και διαβάζουν επιφανειακά και επιδερμικά την ιστορία και τις πηγές. Η αλλαξοπατριαρχία είναι το μεγαλύτερο τεκμήριο ότι ειδικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφήνω τι άλλε Μητροπόλει, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί και στι Μητροπόλει είχαμε αλλαγέ συνέχεια. Δεν υπάρχει η έννοια τη ισοβιότητο. Όχι για πνευματικού λόγου. Άλλο αν υποπέσει κάποιο σε πνευματικά παραπτώματα και τον κανονίζει, τον οικονομεί η Εκκλησία. Άλλο θέμα αυτό. Εγώ σα λέω σε συνάρτηση με τον ηγεμόνα και τον απόλυτο άρχοντα που είναι ο Σουλτάνο. Ο Γρηγόρης λοιπόν ο Πέμπτος έκανε τρεις θητείες. Ξεκινάνε όλοι από την τρίτη θητεία. Και θέλουν να τον αποδομήσουν στην τρίτη θητεία και ξεχνάνε τις δύο προηγούμενες θητείες του Γρηγορίου του Πέμπτου. Και σας ερωτώ εσάς που έχετε μάθει στοιχεία βασικής ψυχολογίας αφού όλοι μας οι περισσότεροι είμαστε γονείς εκπαιδευτικοί ή επαγγελματίες. Πώ τον κόβετε τον Γρηγόριο, τον Πέμπτο, με συγχωρείτε για τον όρο, Ένα άνθρωπο που έχει φύγει δύο φορέ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τον θεωρείτε έναν κόλακα του Σουλτάνου. Αν ήταν κόλακα, δεν θα φεύγει ποτέ. Για να φύγει άλλε δύο φορέ νωρίτερα, πώ τον κόβετε, Τον κόβετε για ένα πυθύνιο πρόσωπο που εκτελεί τι εντολέ του Σουλτάνου. Κρατάει ισορροπίε σε μια αυτοκρατορία που το πρώτο κεφάλι που κινδυνεύει, το πρώτο κεφάλι που κινδυνεύει είναι του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην πρώτη λοιπόν Πατριαρχία, 1η Μαΐου 1797, 19 Δεκεμβρίου 1798. Σας παρακαλώ να με ακολουθήσετε λίγο με τη μηχανή του χρόνου, πολύ ωραία εκπομπή αυτή. Η μηχανή του χρόνου να μπούμε μέσα και να προσγειωθούμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Γιατί πάμε να κρίνουμε το 1797 και μετά το 1821 όντα και ζώντα το 2023. Αυτό είναι μια άλλη παθογένεια τη ιστορία που λέγεται αναχρονισμό. Α προσγειωθούμε. 1797, μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Γαλλική Επανάσταση, γαλλικό διαφωτισμό, προσέξτε. Οι σοβαροί επιστήμονε πλέον, να το πω εκεί καταντήσαμε, βάζουμε επιθετικού προσδιορισμού. Κάποτε λέγαμε επιστήμονα και ήσουν ασίγουρο ότι είναι επιστήμονα. Σήμερα πρέπει να λέμε οι σοβαροί επιστήμονε. Χρειαζόμαστε και επίθετα. Λέμε ευσεβή κληρικό. Κάποτε λέγε παπά, και ένιωθε σεβασμό. Έντιμου δασκάλου. Πρέπει να βάζουμε προσδιορισμού επιθετικού. Τέλο πάντων, η επιστήμη σήμερα δεν μιλάει για διαφωτισμό, αλλά μιλάει για διαφωτισμού. Υπάρχει ο βρετανικό, ο αγγλικό διαφωτισμό, που γεννήθηκε ο διαφωτισμό στην Αγγλία ο οποίος βρήκε μια ισορροπία μεταξύ των νέων πνευμάτων όλων αυτών των αρχών του διαφωτισμού, αλλά και με τη μοναρχία, την κρατήσαμε τη μοναρχία, ζει το Μέχρι σήμερα, ο απόλυτος ρατσισμός, δεν είναι ελληνική βασιλεία του Βυζαντίου, ο γιος της μαμάς του, δεν μπορεί να γίνει κάποιος άλλος, ο γιος της μαμάς του σήμερα κυβερνάει, γιατί είναι γιος της μαμάς του, αυτό δεν λέγεται φυσικό ρατσισμό. Αυτό γίνεται. Ο Χόκκιν ή άλλοι επιστήμονε δεν μπορούν να γίνουν βασιλεί. Ενώ στο Βυζάντιο δεν είχαμε έτσι. 11 αιώνε, 11 δυναστείε. Δεν υπήρχε αυτή η κληρονομικότητα δυτικού τύπου, η ρατσιστική, η αιματολογική. Γιατί σε εμά δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία αίμα, υπάρχει πνεύμα. Αγγλικό διαφωτισμό, ο γερμανικό διαφωτισμό που κράτησε ισορροπία και με τη θρησκεία. Ευγένειο Βούλγαρη, λένε διαφωτιστέ. Πιανού διαφωτισμού. Ευγένιος Βούλγαρης, ο Μεγάλος Κερκυραίος, Νικηφόρος Θεοτόκης και άλλοι σπούδασαν στη λειψεία και συμμετείχαν ως φυσικοί και μαθηματικοί και μεγάλοι θεολόγοι και στον γερμανικό διαφωτισμό. Εμείς πάμε τον τρίτο διαφωτισμό, το γαλλικό, τον πιο extreme που λένε στο χωριό μου, τον πιο ακραίο διαφωτισμό, ο οποίος ήταν βέβαια αντιθρησκευτικός και μάλιστα ενώ ήταν κατά της κατά της αθείας ο ίδιος ο Γρηγόριος ο Πέμπτος που κήρυτε ο γαλλικός και μόνο διαφωτισμός, κατά της αθείας, μάλιστα και παράξενο ενώ δίδασκε ο διαφωτισμός την ανεξιθρησκεία, ήταν, ήταν αρχές του, στο τέλος έφτασε να είναι κατά των θρησκειών ο γαλλικός διαφωτισμός και όχι μόνο αυτό, να επιβάλλει και ως θρησκεία τον τεκτονισμό, τη μασονία, το 1717, Εδρεώνεται στην Ευρώπη και είναι η θεά λογική, Ρεζόν, που είναι η θεά εκείνη που υποκαθιστά την Παναγία στον ναό, κατά τα άλλα, τον Ρωμοκαθολικό ναό της Παναγίας της Νότρενταμ στο Παρίσι. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα κύματα που έρχονται και στην Ελλάδα. Έρχονται μαζί στον ελληνικό χώρο, με συγχωρείτε. Έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα κύματα τα οποία μεταφέρονται, μετακενώνονται από αρκετούς λογίους οι οποίοι επηρεασμένοι και, και ιδιαίτερα ο Κοραής που είναι πολύ σπουδαίος φιλόλογος αλλά γιατρός δεν εργάστηκε ποτέ όπως ο Καποδίστριας αλλά μα τα έκανε και λίγο μα τα μπέρδεψε λίγο και με τις μεταφράσεις του. Για Φρανς μιλάμε σήμερα Γαλλία μεταφράζει γαλάτες. Για Γερμανία μετέφρασε σήμερα, Τεφτονία, Τεφτονες, ντόιτσε, δεν έχουν καμία σχέση. Για Αγγλία μας μιλάει, ενώ ξέρετε ότι η αρχαία ονομασία ήταν οι Κέλτες και τα λοιπά. Βλέπετε ότι μας κάνει πολλούς αναχρονισμούς. Το σημαντικό είναι ότι ο Ριγόριος ο Πέμπτος είναι εκείνος που έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα κύματα. Αυτά τα κύματα τα οποία βέβαια τα στυλιτεύει για να προασπίσει τα δικά του παιδιά, τα ελληνορθόδοξα παιδιά. Κανένα δεν αναφέρεται όμω ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορία που κυκλοφορήθηκε το 1808, στη δεύτερη δηλαδή πατριαρχία του Γρηγορίου του Πέμπτου, και το έχει ανακαλύψει ένα πολύ σπουδαίο καθηγητή, μαθητή και αυτό στο έμνη του δασκάλου μου, ο καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Λιψία, Βασίλειο Μακρύδη. ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο, το οποίο το έχει, έχει ε, το έχει ελέγξει και το έχει επιμεληθεί και ο Γρηγόρος ο Πέμπτος που μιλάει ακριβώς για τα θετικά στοιχεία του διαφωτισμού όχι μόνο του γαλλικού διαφωτισμού που έδωσε τα λιγότερα αλλά ευρύτερα του διαφωτιστικού πνεύματος στη Δύση το οποίο το εξάρει ο ίδιος ο Γρηγόρος ο Πέμπτος. Αυτό δεν το αναφέρουν διότι απλούστατα δεν το γνωρίζουν ή το παραγνωρίζουν. Επίσης, εκείνη την εποχή 1797-1798 ο μεγάλο μάρτυρα είναι ο πρωτομάρτυρα του 21, ο Ρίγα Φεραίος. Μα θα μου πείτε, 21, 22 χρόνια πριν από το 21, 23 για την ακρίβεια, χρόνια πριν το 21, πώ μπορεί να είναι μάρτυρα του 21, ο Ρίγα Φεραίος. Εκείνο ήταν εδώ, ο πατριώτη σα, που είναι από τα δικά σα μέρη, εδώ τη Θεσσαλία, πιο κάτω από την, από την Κατερίνη, και βλέπετε ότι αυτό ο Ρίγα Φεραίος ήταν εκείνο που έθεσε τα όρια τη Ρωμιοσύνη. Και είναι εκείνος που γίνεται ο πρώτος εθνομάρτυρας σε μια συνεργασία μεταξύ Δύσης και Τουρκιάς. Αυστριακών αρχών, αυστροουγγρικών, γερμανικών θα λέγαμε σήμερα αρχών, πολιτικών αρχών και των, του, της τουρκικής διοίκησης. Και δολοφονείται μαζί με τους επτά συντρόφους του στο Βελιγράδι. Ο Γρηγόρο Ο Πέμπτο, βλέποντα ότι ο Ρήγα Φεραίο έχει εμπλακεί σε δύσκολη υπόθεση, είναι εκείνο που προσπαθεί μέσω του πρέσβεω τη Αυστρία στην Κωνσταντινούπολη να ξεπλύνει την τροπή τη Δύση. Να φυγαδεύσουν το Ρήγα και του συντρόφου του, του 7 συντρόφου του, στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να μπορέσει να παρακαλέσει τον Σουλτάνο να τον διασώσει. Αλλά πονηροί Αυστριακοί βρίσκουν την ευκαιρία και τον βγάζουν από τη μέση του Ρήγα Φεραίρο πριν προλάβει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε σε αυτά που λένε κάποιοι ότι ο Ρηγόρο ο Πέμτο ήταν αντίον του Ρήγα Φεραίου, βλέπετε ότι δεν έχουν μελετήσει σε βάθο την ιστορία καταρχήν και καταρχά, αλλά και κατά δεύτερο είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν ιδεολογικά την ιστορία όπω εκείνοι θεωρούν. Επίση, 1797-98 για πρώτη φορά έχουμε μια κινητικότητα, ένα θαύμα. Αυτό που λέμε θαύμα στην θεολογία, στην ιστορία εμείς το ονομάζουμε θαυμαστό γεγονός. Η μόνιμη αντίπαλη και εχθρή, η Ρωσική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για 7 χρόνια συμμαχούν. Αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην ιστορία. Θα λέγαμε σήμερα να δούμε πραγματικά τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Μπάιντεν να συμμαχούν ότι συμμαχούν, συμμαχούν σε άλλα πράγματα. Εγώ σας λέω φανερά, φανερά να συμμαχήσουν και να τα δούμε. Και ποιο ήταν το γέννημα αυτής της συμμαχίας, ποιο ήταν ο καρπός αυτής της συμμαχίας, ήταν η δημιουργία του πρώτου ελεύθερου, συσταγωγικά του ελεύθερου. Τολμάει κάποιο να πει ότι και σήμερα είμαστε ελεύθεροι. Λέμε όμως, ελεύθερο κράτος. Σύμφωνα με τη δυτική ορολογία, προτεκτοράτο είμαστε under protection, το λένε στο χωριό μου. Κάτω από προστασία. Να μην το πω στα τουρκικά, γιατί θα στενοχωρηθείτε. Κάτω από προστασία. Πιο ωραία αγγλική γλώσσα. Protection. Προτεκτορά το λέγεται αυτό. Και δημιουργείται το πρώτο ελεύθερο, λοιπόν, βάζω και πάλι, συσσαγωγικά ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, 21 Μαρτίου, σαν αύριο, 21 Μαρτίου του 1800, και είναι η Ιόνιος, η Επτάνησος Πολιτεία. Τα επτά νησιά του Ιονίου, όπως είναι σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, συν τα Κύθερα και τα Αντικύθερα, το Τσιρίγο. Αυτή ήταν το πρώτο ανεξάρτητο κράτος. Γι' αυτό και μου αρέσει πάντοτε να μιλάω για την Ελλάδα πριν την Ελλάδα. Η Ελλάδα ιδρύθηκε το 1829-30 με τον Καποδίστρια. Πέρυσι, πρόπερσι, ήταν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, από την έναρξη, όχι του ελληνικού κράτους, να είμαστε καλά. Έχουμε να κάνουμε πανηγύρια σε μερικά χρόνια, τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτου. Ακόμα τίποτα. Το σημαντικό όμω είναι ότι υπάρχει 30 χρόνια. 30 χρόνια γίνεται εποχή, θεωρείται μια γενιά ολόκληρη. Υπάρχει μια τεχνογνωσία και μια πραγματικότητα σε πρόσωπο όπω ο Καποδίστρια κυρίω και ο κύκλο του ολόκληρο, οι συνεργάτε του, γιατί έχουν φτιάξει ήδη μια Ελλάδα πριν την Ελλάδα. Μικρή Ελλάδα. Μην νομίζετε εν με το πρώτο ελληνικό κράτο, ότι είναι τόσο πολύ μικρότερο. Θα ήταν το 1 τρίτο του πρώτου ελληνικού κράτου. Μη συγκρίνεται με τη σημερινή Ελλάδα τα Επτάνησα. Τα Επτάνησα με το Μοριά και τη Ρούμελη. Να τα συγκρίνετε. Αυτό ήταν το πρώτο ελληνικό κράτο. Και όμω υπάρχει γι' αυτό ο Καποδίστρια και όλοι οι συνεργάτε του γνωρίζουν πολύ καλά τη διεθνή κακέρα για να μπορέσουν να έρθουν να φτιάξουν μετά και να στελεχώσουν χάρη πρωτίστως στο γέρο του Μωριά στον Κολοκοτρόνη και την απόφαση τη Τριζίνα του 1827, το καινούριο ελληνικό κράτο. Φαίνεται μια παρένθεση εδώ. Κάποιοι φροντίζουν πάντοτε ο ελληνισμό να έχει δύο κράτη σε κάθε αιώνα. Όπω και σήμερα: Ελλάδα και Κύπρο. Ελληνικά κράτη όμω. Και τότε λοιπόν, τηρουμένων αλλαγιών, είναι λοιπόν ο Γρηγόριο Ο Πέμπτο που σε συνεργασία με τον Θεόδωρο Σακόφ, τον Άβαρχο και άγιο τη Ρωσική Εκκλησία, να μην παρεξηγηθώ, δεν έγινε άγιο επειδή πολέμησε, ούτε επειδή ήταν ναύαρχο. Έγινε άγιο γιατί ασκήτεψε και λένε οι ίδιοι οι Ρώσοι που έχουν φτιάξει τη βιογραφία του και το συναξάρι, ότι ήταν εκείνο που έδωσε ολόκληρη την περιουσία του, θεράπευε, είχε διορατικό χάρισμα. Αυτά ήταν τα κριτήρια τη ανακήρυξή του ω αγίου και όχι τη αγιοποιήσεω του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 1798, λίγο πριν εκπνεύσει το 98, 19 Δεκεμβρίου, του στέλνει ένα φιρμάνι ο Σουλτάνος και του λέει επειδή δεν συνεργάζεσαι, δεν υπακούς, σε διάφορα που του ζητούσε, ζητώ την παρέτησή του. Αυτό ήταν η εκθρόνησή του. Και διαμένει επί μία επταετία στην Ιερά Μονή Βύρων, στο Άγιο Όρος, απ' έξω. Η δεύτερη πατριαρχία του, 1798, επτά χρόνια εφησυχάζει στο Άγιο Όρος, γεμίζει μπαταρίες και τον ξανακαλεί πάλι σύνοδος και ο Σουλτάνος το αποδέχεται 27 χρόνια αργότερα, 24 Σεπτεμβρίου 1806 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1810, μια τετραετία. Είναι πιστός στην αυτοκατορική ιδέα της Ρωμιοσύνης, σύμφωνα με τις αρχές του Ρήγα, κατά των τοπικών επαναστάσεων και της δημιουργίας έθνους κράτους που ζητούσαν δυτικές δυνάμεις αυτοκρατορίες. Εδώ είναι άλλο παραμύθι που μας αρέσει να λέμε. Ακούω πολλούς που λένε σήμερα και πολιτικούς και πρώην πρωθυπουργό που έλεγε ότι πρέπει να είμαστε πολυεθνοτικοί, πολυπολιτισμικοί, πολυγλωσσικοί, γενικά πολλοί. Έχουν μπερδέψει κάποιοι τον όρο έθνος κράτος με το αυτοκρατορία. Αυτά ισχύουν σήμερα στις ΗΠΑ και στην παλιά Σοβιετική Αυτοκρατορία που είχαμε πολλέ γλώσσε, βέβαια κάποια κυρίαρχη, πολλέ θρησκείε. Γενικά πληθωρισμό. Όταν μιλάς για έθνο κράτο, που το πρώτο έθνο κράτο τη νεωτερικότητα είναι το ελληνικό κράτο, και αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα το Ιόνιο κράτο πρώτα, η Επτάνησο Πολιτεία που εντονομάζεται το 1814 πριν την Επανάσταση με του Βρετανού, Ιόνιο κράτο. Είναι εκείνο το κράτος που έχει μία κυρίαρχη γλώσσα, μια κυρίαρχη πίστη, πολιτισμό δηλαδή να το πούμε έτσι, ένα κυρίαρχο δίκαιο και σέβεται όλες τις μειονότητες, όλες τις κοινότητες. Αυτό που είναι και σήμερα η Ελλάδα. Ένα σύγχρονο κράτος το οποίο σέβεται τις μειονότητες. Αυτό που λένε σήμερα αναχρονιστικά να, γίνουμε, να αφήσουμε την ελληνικότητα και να μπορέσουμε να τονίσουμε άλλες διαστάσεις, τα έχουν μπερδέψει κάποιοι με την αυτοκρατορία. Το μεγάλο δίλημα του Γρηγορίου του Πέμπτου είναι ότι βλέπει και διαβλέπει ότι είναι αρχηγός των Ρωμιών, πνευματικός αρχηγός, εθνάρχης των Ρωμιών. Που Ρωμιοί δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Ρωμιοί είναι και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί Ορθόδοξοι, οι Αρβανίτες, οι Βλάχοι. Είναι ακόμα και Άραβες, ακόμα και Τούρκοι που είναι Ορθόδοξοι. Είναι εθνάρχης του χριστιανικού, όταν λέμε χριστιανικό στην εποχή του Σουλτάνου, μιλάμε για ορθόδοξο, του χριστιανικού μιλετίου. Και αυτό είναι ο Μιλέτ Μπασί, η κεφαλή του μιλετίου. Γνωρίζει ότι έχει όλη την αυτοκρατορία, έχει μεγάλη πνευματική δύναμη, αλλά έχει και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο να διαχειριστεί. Και το τραγικό είναι ότι το 19ο αιώνα σταματάει την αυτοκρατορία, σχηματικά θα λέγαμε την πολυκατοικία, και λέει σε κάθε παιδί, στα πέντε παιδιά τη οικογένεια, ο καθένα θα πάρει το διαμέρισμά του. Το διαμέρισμα λοιπόν που παίρνει ο καθένα, εμεί την Ελλαδίτσα με τη μεγάλη Ελλάδα, οι Βούλγαροι τη Βουλγαρία με τη μεγάλη του ιδέα, οι Σέρβοι τη Σερβία με μεγάλη ιδέα, οι Αλβανοί το ίδιο μέχρι σήμερα το βλέπουμε και με σκοπό ποιο, η μεγάλη ιδέα τι λέει, ποιο θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Μα λοιπόν σε διαμερίσματα και έτσι από το Ρωμαίικο και τη Ρωμιοσύνη φτάνουμε σε, αυτή την, σε αυτόν τον διχασμό να έχουμε τώρα 200 χρόνια τα αδέλφια αδελφοκτόνους πολέμους που αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση αδελφοκτόνος εκτός των άλλων των στρατιωτικών που ο στρατηγός μας κ. θα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα έχει διδαχτεί αλλά εγώ παίρνω το πολιτισμικό, το πνευματικό αδελφοκτόνος είναι και ο πόλεμος και σήμερα στην Ουκρανία. Ορθόδοξοι εναντίον Ορθοδόξων. Σκεφτείτε λίγο τηρουμένων αλογιών. Αυτό ακριβώς έγινε τον 19ο αιώνα με προτεργάτιδα βέβαια τη Βρετανική πολιτική που επιτρέψτε μου επειδή έχω εργαστεί αρκετά στα Βρετανικά αρχεία και οι Βρετανοί είναι έντιμοι άνθρωποι τα δίνουν όλα αρκεί να έχεις παρά να αγοράζεις τα αρχεία σε φωτοτυπίες τα δίνουν όλα και τα έχουμε μελετήσει και ευτυχώ τότε το λέω για τους φοιτητές μας είχαμε έντυπα και μπορούμε να έχουμε τα αρχεία σήμερα με τα SMS και με τα μηνύματα που υπάρχουν, τα ψηφιακά, φοβάμαι ότι πάρα πολλέ έντολε, directives το λένε άλλοι, των μεγάλων δυνάμεων δυστυχώ χάνονται γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Εξαφανίζονται. Τα αρχεία όμω του 19ου αιώνα βρίσκονται στην αγορά και μπορεί ο καθένα να τα βρει και να δει τι εντολέ. Ο Γρήγορο Ο Πέμπτο δεν συνεργάζεται μαζί μα, γράφουν οι Βρετανικέ Αναφορέ. Reports. Είναι επικίνδυνες. Εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Foreign Office της Μεγάλης Βρετανίας. Απειλήστε τον. Τον απειλήσαμε η απάντηση. Δεν συνεργάζεται. Πέστε στον πρέσβη να πάει να βρει τον Σουλτάνο και να τον διώξει από τον θρόνο του. Ό,τι σας λέω, υπάρχει μια ωραία σειρά, το ΕΚΤ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εκεί βρίσκεται και η διδακτορική διατριβή του Μιλούντο το 2011. Κυκλοφορήθηκε πριν από 12 χρόνια. Οπότε μέσα έχουμε δημοσιεύσει στο παράρτημα όλα αυτά τα αρχαία τεκμήρια, τα οποία λένε πραγματικά ποια ήταν η στάση και του Γρηγορίου, αλλά και γενικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 1806, λίγο αργότερα, γίνεται η συνθήκη στο Τιλσίτ, Ρωσία και Γαλλία, που ξεκινάει ο διαμελισμός σιγά σιγά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ρώσοι και Τούρκοι τα σπάνε. Και έτσι έρχονται οι Γάλλοι στο προσκήνιο. Αλλά και αυτός ο νέος Σουλτάνος Μαχμού το δεύτερο τον αναγκάζει σε παρέτηση επειδή δεν ήταν συνεργάσιμος. Δικές τους εκφράσεις. Δόξα ο Θεός σήμερα έχουμε καταπληκτικούς Οθωμανολόγους. Ερευνούμε και τα αρχεία της Οθωμανικής Διοίκησης. Έλληνε, όπω ο καθηγητή Λαμπράκη που συνεργαζόμαστε, και αυτά που δεν ξέρουμε εμεί, μα λέει και τι ανατολικέ πηγέ, όχι μόνο τι δυτικέ. Διαμένει για ένα έτος στη Μονή Μεταμορφώσεως στην Πρίγκυπο και μετά για διάστημα εννέα ετών στο Άγιο Όρος. Αυτός είναι ο Γρηγόρος ο Πέμπτος. Δεν είναι ένας ισόβιος που δίνει τα πάντα για να κρατήσει μια καρέκλα. Αυτό σας παρακαλώ από σήμερα, άμα φύγουμε, να το θυμάστε να το λέτε. Όλοι οι άλλοι δίνουν τα πάντα Ακόμα και ο Κοραή αποδεικνύεται βάσει εγγράφων του Καποδίστρια ότι ήταν ένα έμισο υπάλληλο τη γαλλική πολιτική. Γιατί το συνήθισαν τότε. Ο Ρηγόρο Ο Πέμπτο υπηρετεί εκεί που υπηρετεί. Αλλά με κάποια όρια. Μετά από έξι χρόνια, οκτώ χρόνια συγγνώμη, έχει τη τρίτη Πατριαρχία και η πιο μαρτυρική. 19 Ιανουαρίου 1819 έως 10 Απριλίου 1821. Υπηρετεί τη δυσκολότερη περίοδο του νεότερου ελληνισμού. Για να τη γνωρίσουμε λίγο για αυτήν την εποχή, γιατί πολλά λέμε. Υπάρχει ένα ελληνικό κράτο, η Ελλάδα πριν την Ελλάδα, το Ιόνιο κράτο, και αμέσω μετά, 1819. Ο μεγάλος Έλληνας, ο μέγιστος όρο των Ελλήνων, Ιωάννης Καποδίστριας, βλέπει ότι η Ρωσία τον εκμεταλλεύεται για 10 χρόνια περίπου, χωρίς όμως να κρατάει το λόγο της. Η Ρωσία, όταν λέω, η ρωσική πολιτική. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, μια παρένθεση εδώ, μου κάνατε την τιμή, κύριε Πρόεδρε, να με καλέσετε πριν πέντε χρόνια να μιλήσω για αυτή την προσωπικότητα, αλλά σήμερα πρέπει να πούμε το εξή: να υπενθυμίσουμε γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρί τον Ιωάννη Καποδίστρια σε αυτήν την περίοδο. Ο Ιωάννη Καποδίστρια είναι μία από τι ελάχιστε περιπτώσει υπουργών εξωτερικών αυτοκρατορία που δεν έγιναν πολίτε και δεν πήραν την εθνικότητα του κράτου αυτού. Ο Ιωάννη Καποδίστρα παρέμεινε ιόνιος πολίτη και πέθανε ω ιόνιος πολίτη και Έλληνα πολίτη αργότερα, που έγινε κυβερνήτη του κράτου. Δεν έγινε ποτέ Ρώσο υπήκο. Γι' αυτό και δεν ήταν υπουργό εξωτερικών, για να είμαστε ακριβεί. Ήταν συνυπουργό εξωτερικών, των εξωτερικών τη Ρωσική Αυτοκρατορία, δίπλα στον Γερμανο-Ρώσο Ξέρω όταν ακούω κάποιου δικού μα να λένε ο Νέσελ Ροντ, ξέρω ότι έχουν διαβάσει, αγαπημένο μου Δημήτρη Πρόεδρε, έχουν διαβάσει ιστορία από βρετανικέ και αμερικάνικε πηγέ. Με μεταφράσει. Αν δεν ακούσω να λένε Νέσελ Ρόντε, δηλαδή το γερμανικό του όνομα, όπω ήταν Γερμανορώσο, σημαίνει ότι δεν έχουν πλησιάσει ποτέ τι πηγέ αυτέ. Δόξα ο Θεό, με τη χάρη του Θεού, αυτό μα έμαθε ο Παπαγιώργη να ξέρουμε γλώσσε για να μπορούμε να διαβάζουμε και τα ρωσικά και τα τουρκικά εκτό από τι δυτικέ γλώσσε. Εκείνοι δεν γνωρίζουν τη δικιά μα γλώσσα και παράδοση. Εμεί γνωρίζουμε τα δικά του. Τα έχουμε σπουδάσει με τη χάρη του Θεού και εν το λέω αυτό. Ο Καποδίστρα λοιπόν το 1819. Επισκέπτεται απογοητευμένο για τελευταία φορά την πατρίδα του Κέρκυρα. Την πατρίδα του και πατρίδα μας Κέρκυρα. Και εκεί συναντάτε, 1819, δύο χρόνια πριν την Επανάσταση. Χριστέ μου, τι λένε για το Καποδίστρια. Δεν ήθελε την Επανάσταση. Αυτά είναι στα σχολιά. Δεν ασχολήθηκε με την Επανάσταση. Φοβόταν, γιατί διαβάζουν κάποια κείμενα. Και σας ερωτώ, στρατηγέ μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε που είσαστε σε υπεύθυνε θέσεις, και εγώ με τη χάρη του Θεού, πάντοτε αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας σε μια επιστολή. Όταν γράφει ο Ρώσος συνυπουργός των εξωτερικών, έχει ένα πρωτόκολλο και γράφει για αυτά που πρέπει να είναι ακίνδυνα. Σημασία έχει η ιδιωτική του. Ο ιδιωτικό του βίος και η ιδιωτική του αλληλογραφία τη γράφει πρωτίστως. Γιατί δεν ξέρετε πόσο θα παραπέσει και πού θα παραπέσει η κάθε επιστολή. Ο Καποδίστρας λοιπόν κάθεται και τους λέει ότι 1819... Ότι δεν βλέπω τον Τζάρο, στην Κέρκυρα συναντώνται, δεν βλέπω τον Τζάρο να θέλει να βοηθήσει πλέον το ελληνικό ζήτημα. Καποδίστριας έφυγε το 1807 και ξεκίνησε όλη την ιεραρχία, τη διπλωματική ιεραρχία τη Ρωσικής Αυτοκατορία, από σύμβουλο, γραμματέα, μέχρι να φτάσει συνυπουργό, υποστηρίζοντα, υποτίθεται, τον προστάτη των χριστιανών Ρώσο-Αυτοκράτορα. Αυτή ήταν η συμφωνία από την συνθήκη του Κιτσούκα Εναρτζή και τα λοιπά, ότι οι Ρώσοι θα είναι οι προστάτες των χριστιανών, άρα όλων των Ρωμιών. Όχι μόνο των Ηλίων, όλων των Ρωμιών. Πολλέ φορέ το ξέχασαν οι Ρώσοι αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, ο ίδιο ο Καποδίστρια να ζητάει και να λέει ότι δεν βλέπω πλέον να θέλουν. Εγώ του έχω βοηθήσει, δεν θέλουν να βοηθήσουν πλέον το ελληνικό ζήτημα, δεν θέλουν να ταράξουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Σουλτάνο. Και τότε καταλαβαίνει ο Καποδίτη απογοητευμένο ότι πρέπει πλέον να φύγω από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Δεν έχω προσφέρω τίποτα άλλο στην πατρίδα μου. Δεν πήγε στη Ρωσία για να κάνει κι αυτό μια καριέρα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει καριέρα κάπου αλλού. Γιατρό ήταν ο Καποδίστρια και από του καλύτερου χειρουργού τη Κέρκυρα. Τον αγαπούσαν όλοι. Και νομικό ήταν ο Καποδίστρια. Μπορούσε να εργαστεί και στο εξωτερικό. Πήγε στη Ρωσική Αυτοκρατορία μόνο για ένα λόγο, για να βοηθήσει το Ρωμαϊκό. Γιατί αυτό ήταν που βοήθησε το 1814 που έφυγαν οι προστάτες Γάλλοι να επιλέξει τους Βρετανούς να είναι αυτοί οι προστάτες του μόνου ελληνικού κράτους που υπήρχε τότε, τη Επτανήσου πολιτεία που έγινε Ιόνιο κράτο. Ο Καποδίστρα δουλεύει μόνο εθναρχικά. Όποιο δεν μπορεί, συνάδελφό μου, να το δει αυτό, σημαίνει δύο πράγματα. Ή δεν ξέρει τη δουλειά του, η είναι θύμα ιδεολογικοποίηση. Εξυπηρετεί διατεταγμένε αποστολέ. Δεν θα πω τα ονόματα των συναδέλφων μου στην Αθήνα, γιατί το έκανε ο κύριο Κολέβα παλιά και μιλούσε για την κυρία Ρεπούση και κατάφερε να την κάνει βουλευτή. Όχι. Αφήστε του στο άγνωστο, να του ξεχάσουμε. Ο Καποδίστα λοιπόν είναι εκείνο που πλέον το 1819 συνειδητοποιεί μαζί με τον Κολοκοτρόνη και του άλλου ότι μόνο με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό σιγά σιγά παίρνει άδεια άνευ αποδοχών θα λέγαμε σήμερα από την Ρωσική Αυλή για να μπορέσει να συνεχίσει και να μπορέσει να, να, μπορέσει να βοηθήσει το Ρωμαϊκό. Το έτος 1817 επισκέπτεται τον Γρηγόριο λίγο πριν ενθρονιστεί και πάλι, Εκ μέρου φιλική εταιρεία, ο Ιωάννη Φαρμάκη, αλλά δεν μοιείται για να μην αποκαλυφθεί ιδιότητά του, διότι τότε, λέει ο ίδιο ο Γρηγόρο Ο Πέμπτο, θέλει κινδυνεύσει ολόκληρο το έθνο, το οποίο και τι εξόριστο προείχε πάντοτε. Ορίζει μάλιστα οικουμενικό ιεροκήρυκα, εδώ το κοντοχωριανό σα, τον Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν και το ρόλο αυτού του σπουδαίου οικονόμου, θα λέγαμε πρωτοπρεσβυτέρου σήμερα, Αυτού του σπουδαίου διδασκάλου του Γένου, του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Εξοικονόμου από την Τσαριτσάνη, από την Ελασσόνα, δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία του και δεν μπορούν να καταλάβουν και γιατί γράφει πολλέ φορέ σαν οικουμενικό πατριάρχη ο Κωνσταντίνο Οικονόμο. Απλούστατα. Γιατί είχε αναλάβει από τον ίδιο τον Γρήγορο Πέμπτο να είναι ο οικουμενικό Ιεροκήρυκας, όχι Ιεροκήρυκας μόνο στην Κωνσταντινούπολη ή θα λέγαμε στο Πατριαρχείο σε ένα στενό πλαίσιο ή σε κάποιες Μητροπόλεις. Ήταν εκείνος όπου όπου έβλεπε αλλοιώσεις και κινδύνους της Ορθοδοξίας να μπορεί να παρεμβαίνει ως ο κατεξοχήν θεολόγος, ο κατεξοχήν θεολόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άρα της Ρωμιοσύνης, του Ρωμαίικου. Ξέχασα να πω ότι από την πρώτη Πατριαρχία ο Γρηγόρος ο Πέμπτος είχε δημιουργήσει τυπογραφείο το οποίο τώρα στην τρίτη Πατριαρχία φτιάχνει, το αναμορφώνει σε πατριαρχικό τυπογραφείο. Πολύ σημαντικό. Να μπορούν να κυκλοφορούνται τα βιβλία, τα βιβλία που ήταν τόσο απαραίτητα. Και βέβαια η αυθυπέρβασή του ήταν ότι το 1819 επαναλαμβάνει και γνωρίζει ότι ετοιμάζεται η Επανάσταση, γιατί ήταν διαβάσει αυτό το ογκώδες βιβλίο, με πηγές να μιλάμε, του Κωνσταντίνου Σάθα, θείου του πρώην Προέδρου Τη Δημοκρατία του Μακαρίτη, του Κωνσταντίνου Τσάτσου, ο Κωνσταντίνο Άθα μα έβγαλε την Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Ένα ογκώδε βιβλίο και πολύ κουραστικό για να είμαστε ειλικρινεί. Αυτό όμω το ογκώδε βιβλίο είχε ένα θησαυρό μέσα. Μα δείχνει ότι οι Ρωμοί δεν ήταν και καλά παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια τη Τουρκοκρατία. Καταγράφονται 80 περίπου κινήματα, όχι επαναστάσει, κινήματα, εξεγέρσει οι οποίες βέβαια είχαν δύο λαττώματα. Το, την τοπικότητα, εδώ ξέρετε εδώ, στα δικά σας μέρη και ειδικά στη Θεσσαλία, έχετε ακούσει και στη Λάρισα και τον Παπαβλαχάβα και για άλλους, πολλά κινήματα τα οποία είχαν τοπικότητα, μόνο τοπικότητα, και ανοργάνωτα. Πηγαίναμε τσουγκράνε να πολεμήσουν τακτικούς και να αντιμετωπίσουν τακτικούς στρατούς. Το 1921 ετοιμάζεται τουλάχιστον 14 χρόνια πριν. Από τον Καποδίστρια, από τον Καποδίστρια από το 1807 που γίνεται μια πρόβα, general τη λένε άλλοι, αλλά δεν είναι έτσι, πρόβα, γίνεται το 1807 στην άμυνα της Λευκάδος, όπου ο στρατιωτικός αρχηγός είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας και παίρνει τα παλικάρια της κλεφτουριάς, τους δικούς μας εδώ προγόνους, Καραϊσκάκηδες, τον πατέρα του Καραϊσκός, όλους, τους Κολοκοτρονέους και άλλους, Μπότσαρις, τους Σουλιώτες και κάνουν και νικηφόρα υπερασπίζονται τη Λευκάδα, και το 1819, τώρα που μιλάμε στην Κέρκυρα, γίνεται η πρόβα γενεράλε. Η πρόβα γενεράλε, όπω λέμε εμεί τα Τάνισα, η γενική πρόβα, για το 1921, δύο χρόνια πριν, όπου ξαναθερμαίνονται οι σχέσει και επειδή είναι και Πάσχα, λένε Χριστό Ανέστη και του χρόνου να κάνουμε Πάσχα στο Μωριά. Χριστό Ανέστη, Ελλά Ανέστη. Από εκεί βγαίνει. 1819, πρωτεργάτη ο Ιωάννη Καποδίστρια. Και ο Γρηγόριο ο Πέμπτο που τα γνωρίζει όλα αυτά τα θέματα με του ανθρώπου που είχε, παρόλο που γνωρίζει ότι αν σήμερα γελάμε που ακούω κάποιον, αν παρακολουθούν, τα πάντα καταγράφονται και παρακολουθούνται. Γι' αυτό πρέπει ο λόγο μα να είναι πάντα τεκμηριωμένο. Και τότε παρακολουθούνται τα πάντα. Υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούσαν κινήσει και υπάρχουν όλε αυτέ οι αναφορέ. Δεν είναι συνωμοσιολογίε. Συνωμοσιολογίε είναι για του ασχέτου, για αυτού που ασχολούνται με αρχεία εκείνης της περίοδου, όλα είναι στο φως και καταγεγραμμένα. Αρκεί να ξέρουμε να τα προσεγγίσουμε και να τα κατανοήσουμε. Αυτό οι Γερμανοί το λένε φόφες e Να έχουμε προκατανόηση του τι γράφει θέλει να πει ο ποιητής. Ο βρίσκεται στο μεγάλο όμως δίλημα. Γνωρίζει ότι με αυτό που πάει να γίνει, είπαμε για πρωτεργάτη το Ρήγα και τη Ρωμιοσύνη να επαναστατήσει, ξέρει ότι έχει να θυσιάσει μεταξύ εθναρχίας και λαδισμού. Δηλαδή η που είναι εθνάρχης, όλο το Ρωμαϊκό, όχι μόνο η Ελλαδίτσα, όλο το Ρωμαϊκό και από την άλλη να αντιμετωπίσει το δίλημμα που μπορεί στο τέλος όπως και έγινε η Επανάσταση να περιοριστεί τελικά στο Μοριά και στη Ρούμελη. Ούτε εσείς εδώ αγαπημένοι μου Μακεδόνες, ούτε εμείς οι ήμασταν στο πρώτο ελληνικό κράτος και στην Πρώτη Επανάσταση. Διότι περιορίστηκε μόνο στο Μοριά, στη Ρούμελη, στη χώρα των Ρωμιών και βέβαια και στις Κυκλάδες Νήσους. Το ξέρε αυτό ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, αλλά οι εξελίξεις έτρεχαν πιο γρήγορα από αυτά που θα ήθελε ο ίδιος να πράξει. Δεν σας κουράσω, αλλά τώρα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αλήθεια, γιατί έπρεπε να δαιμονοποιηθεί ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. <coughs> να δείτε πώς χρησιμοποιείται η ιδεολογικοποίηση. Φτάσαμε λοιπόν, το ξαναλέω, μετά τη δικτατορία των συνταγματαρχών, σε μια μεταπολίτευση που έπαιρνε ρεβάνς και είχαν ξεφτελιστεί πολλά πράγματα, να πρέπει να αποδείξουμε σόνι και καλά, σεβαστοί πατέρες, ότι το ράσο είναι μαύρο, γιατί οι άνθρωποι που το φοράνε είναι μαύροι. Μαύροι στην ψυχή. Έπρεπε το ράσο που ήταν σημαία του ελληνισμού πάντοτε και ότι ο παπάς είτε ήταν οικουμενικός πατριάρχης, είτε επίσκοπος, είτε απλός παπάς και καλόγερος και καλογριά τιμούσαν τα ράσα τους, αυτά που έλεγε ο δάσκαλό μου, άλλοι νομίζουν ότι φοράνε φουστάνη, εγώ φοράω φουστανέλα, αυτή είναι η διαφορά του ράσου και βλέπετε. Το ερώτημα είναι, 1821, τον ονομάζουν προδότη το τον Πέμπτο. Ποια ήταν η κατάσταση το 1821 στην Εκκλησία μας. Εδώ λοιπόν σας σημειώνω κάποια στοιχεία που με συγχωρείτε είναι τεκμηριωμένα. Υπάρχει ένα βιβλίο στην Εκκλησία για όσους ξέρουμε από θεολογία που λέγονται τα τακτικά. Στα τακτικά φαίνονται, καταγράφονται οι αρχιερείς. Κάποιοι που μισούν, ξέρετε ψυχολογικό, μισούν το οράσο και την Εκκλησία δεν θα ασχολούνται καθόλου για τις πηγές της Εκκλησίας και διαβάζουν ό,τι θέλει να κάθε να λέει ο κάθε άσχετο και ανόητο Βρετανό, Γερμανό περιγητή, χωρί να ξέρουν αν τα διαβάζει σωστά αυτά που βλέπει. Δεν μπορεί να κάνει εκκλησιαστικά θέματα, αν δεν είσαι εκκλησιαστικό ιστορικό. Όπω δεν μπορώ να κάνω ιστορία τη ιατρική, αν δεν είμαι και γιατρό. Δεν μπορώ να κάνω οικονομική ιστορία, αν δεν είμαι οικονομολόγο. Δεν μπορώ να κάνω στρατιωτική ιστορία, αν δεν είμαι και στρατιωτικό ή δεν έχω στρατιωτικέ σπουδέ. Αυτό λέγεται εξειδίκευση στην επιστήμη. Ο Σπυρίδων Τρικούπης, φιλελεύθερος εκείνη την εποχή, θα λέγαμε δεξιός σήμερα, αλλά αντιεκκλησιαστικός, και ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, και αυτός μια ιδιάζουσα περίπτωση αρχιμανδρίτη εδώ από τα μέρησα, στη Λάρισα, δέχονται τον αριθμό 180 και 20 τιτουλάριους μητροπολίτες επισκόπους σε όλο το Ρωμαϊκό, σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συγκαρτήστε τον αριθμό 200 λοιπόν, 200 Μητροπολίτε. Τηρουμένων αναλογιών, τόσοι είναι περίπου και σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συμμετοχή στη φιλική εταιρεία, τεκμηριωμένα, δεν σα παίρνω εκκλησιαστικού συγγραφεί, σα παίρνω δύο πολέμιου τη Εκκλησία, τον Σκαρύμπα και τον Κορδάτο. Τον Άγιο Κορδάτο που τον θεωρούν, ό,τι πει, ο Κορδάτο το θεωρούμε ότι είναι και απόφθεγμα κάποιοι. 81 επισκόπου. 81 επίσκοποι από τους 200 που σας ανέφερα ήταν αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα μέλη της Φιλικής εταιρεία. Μαζί λοιπόν με τους κληρικούς καλύπτουν το 10% οι επίσκοποι και κληρικοί το 10% των μελών της Φιλικής εταιρεία, που θυμίζω ότι είναι μια αστική εταιρεία όπου έχουμε 6% αγρότες και 11,5% προκρίτους. 10% είναι κληρικοί. Πάμε στην περιοχή του Ρωμαίικου εκεί που επαναστάτησε και στο τέλος περιορίστηκε η Επανάσταση. Στο Ρουμ Ελή, στη χώρα των Ρωμιών, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Οι αρχιερείς είναι συνολικά 73. Δεν σας είπα ούτε 72 ούτε 74. Ακρίβεια. 73 πρόσωπα. Και μάλιστα αναφέρονται επώνυμα στις πηγές με ενεργό μέλος στην Εθνιασία. Άρα συμμετέχει το σύνολο του κλήρου. 73 είναι, 73 συμμετέχουν. Από αυτούς, 42, ποσοστό 60% αφού μας αρέσουν και οι ποσοστώσεις, 60% υπέστησαν ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, φυλακίσεις, διώξεις, βασανιστήρια, εξορίες ή εκτελέσεις. Μαρτύρησαν. Από 73, λοιπόν, το 60% έχουν ήδη λάβει ενεργό μέλος και έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Η ερώτηση είναι, από τους υπόλοιπους 21 αρχιερείς που δεν υπέστησαν στον όλα αυτά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου που είναι έναν ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην Εθνική Επανάσταση. Έναν. Εσείς τι λέτε, αν υπήρχε ένας δεν θα το είχαν πει. Οπότε που πάμε, φτιάχνει το ιδεολόγημα αυτό το παραμυθάκι το ωραίο, τον αδύναμο που είναι και ο παντοδύναμος κρίκος. Τον αδύναμο κρίκο, τον οικουμενικό πατριάρχη ο οποίο προσπαθεί στην τρίτη αλλαξοπατριαρχία, στην τρίτη θητεία, να κρατήσει μια ισορροπία. Δύο Οικουμενικοί Πατριάρχε, ο Γρηγόρο Ο Πέμπτο και ο Διάδοχο, ο Κύριο Έκτο, καθώ και 45 Μητροπολίτε από ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτελέστηκαν ή έπεσαν σε μάχε. Ο Γκόρντον, όχι και πολύ φιλελληνά, στην ιστορία τη Ελληνική Επανάσταση, τόμο Α. υποστηρίζει ότι δεν τολμούμε να βεβαιώσουμε πω ο Πατριάρχη ή μέλη τη Συνόδου, τα ξεχνάμε τα μέλη της Συνόδου, δεν ήταν μόνο ο Γρηγόριος. Θα δείτε παρακάτω. Και τα μέλη της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτελέστηκαν. Ήταν απόλυτα αθώοι συνωμοσία κατά του κράτους. Αντίθετα, έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Γρηγόριος γνώριζε την ύπαρξη της εταιρεία, ασφαλώς και την ήξερε, και ότι μερικοί από τους άλλους ιεράρχες ήταν βαθιά πλεγμένοι στις μηχανογραφίες της. Ένας Γάλλος, ο γνωστός πρόξενος Πουκεβίλ, Σημαίνει ότι οι κληρικοί θύματα του αγώνα, ολόκληρη, όλη η κληρική, όλο ο κλήρο, από Οικουμενικό Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο καλόγερο και καλογριά, μοναχό, ανέρχονται συνολικά σε 6.000 άτομα. Πάμε να δούμε και λίγο του φίλου μα του Τούρκου, γιατί και αυτοί σιγά σιγά αναπτύσσουν την επιστήμη του. Μπορεί σε άλλα πράγματα να μην έχουν ελευθερίε, αλλά υπάρχουν και λεβέντε Τούρκοι ιστορικοί που τα λένε και τα γράφουν με το όνομά του. Οι τουρκικέ οθωμανικέ πηγέ, όχι βιβλιογραφία απλά, οι πηγέ που έχουν μεταφραστεί, αναφέρουν την επιγραφή στο στήθο του Γρηγορίου που τον χαρακτηρίζει ω προδότη του Σουλτάνου. Όπω και το μαρτύριο του απαγωνιστέντα από τι σουλτανικέ αρχέ σε Ισλάμ, σε Ιχουλισλάμι, Χαντζή Χαλίλ, κατηγορούν επίση για απίθια απέναντι στον Σουλτάνο. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ο Σουλτάνο παίρνει του το Σεχουλισλάμι και λέει: Βγάλε φετφά εντολή θα λέγαμε σήμερα, οδηγία για γενική σφαγή των Ρωμιών. Και αρνήθηκε. Και εκτελέστηκε πριν από τον Γρηγόρο τον Πέμπτο. Ο Πατριάρχης των Ισλαμιστών, του Οθμανικού κράτους. Θα τα λέμε και αυτά. Ο ιστορικό Μόραλι Μελίκ Μπέι δέχεται ότι το λαό τη Πελοπονίσου επεκίνησαν οι έχοντε συμφέροντα και σχέσει με τα τούτων. Οι έμποροι, οι πρόκριτοι και κυρίω οι Μητροπολίτε και γενικώ οι, οι ανήκοντε ει των κλήρων, δηλαδή πνευματικοί γέντε του έθνου. Τέλο, ο Ζανί Ζαντέ σημειώνει τα σχέδια αντιρρούντο μυστικά μεταξύ του Πατριάρχου, των Μητροπολιτών, των Παπάδων, των Δημογερόντων. Ένα τελευταίο σχόλιο για του αφορισμού, πολύ γρήγορα, γιατί περνάει η ώρα και έχετε δίκιο. Σα κουράζω, ζητώ συγγνώμη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το μεγαλύτερο θύμα του 1821. Το Γρηγόριο τον Πέμπτο. Οι αφορισμοί καταρχήν είναι εκκλησιαστικά κείμενα παρακαλώ πολύ, επειδή το καταγράφετε και στην κάμερα, οι συνάδελφοι που δεν ξέρουν από θεολογία ιστορική, καλούν να μην ασχολούνται με θεολογικά κείμενα. Αν δεν ξέρουν από θεολογία, να μην ασχολούνται με θεολογικά κείμενα. Οι αφορισμοί καταρχήν και καταρχά και τελεία και παύλα είναι εκκλησιαστικά κείμενα. Γι' αυτό και του αφορισμού που του διάβασε και ο Κολοκοτρόνη, και όσοι κληρικοί ήξεραν για του λεγόμενου αφορισμού εισαγωγικά του Υψηλάντη, γέλασαν και είπανε ο Πατριάρχης καλά κάνει τη δουλειά του και εμεί συνεχίζουμε, αφού ήταν ήδη σε συνεννόηση. Αυτό το παραμύθι για του αφορισμού που το έχουν κάποιοι καραμέλα, λε και είμαστε στη Βουλή και τσακωνόμαστε ιδεολογικά ή πολιτικά ή κομματικά, ή λες και είμαστε σε ένα γήπεδο και τσακώντε Ολυμπιακοί με του Παουτζίδε, αυτό είναι εξευτελισμό τη ελληνική διανόηση και επιστήμη. Δεν υπήρξαν αυτοί οι αφορισμοί. Αφορισμοί. Και ότι ω εκκλησιαστικά κείμενα δεν έχουν την τυπολογία των αφορισμών. Οι αφορισμοί, απλά υπενθυμίζω γιατί πιστεύω ότι γνωρίζετε, αποτελούν φάρμακα τη Εκκλησία που χρησιμοποιούνται όταν δεν μπορεί να επιβληθεί μια τάξη. Επί παραδείγματι, όταν κλέβανε ζώα, κότε κτλ. σε ένα χωριό ή κάποιοι παρεκτρέποντο, δεν υπήρχε άλλο τρόπο να υπάρξει ένα εκφοβισμό. Παιδαγωγικό μέσο είναι. Και αυτό μπορούμε και σήμερα. Για σκεφτείτε να πούμε σήμερα που δεν το καταλαβαίνουμε ότι αφορίζουν κάποιον ο οποίο δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Λάθο τη εκκλησία μα, όταν αφορίζει ανθρώπου που δεν ανήκουμε στην εκκλησία. Είδα και έναν αρχιερέα πρόσφατα, είναι λάθο. Λάθο. Διότι απλώ θα τον ενδιαφέρει. Αν αφορήσω όμω κάποιον από εσά ή εμένα, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ζήσω. Να σκεφτώ ότι τίθεμαι εκτό εκκλησία, Ορθοδόξη Εκκλησία. Οπότε αφήστε του αφορισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, σε εμά που ξέρουμε από αφορισμού. Δεν ήταν αφορισμοί. Εκτό από την εκκλησιαστικο ιστορική προσέγγιση των αφορισμών, που δεν είναι αφορισμοί, γιατί είναι πολύ προσεγμένα κείμενα το πώ θα έχει συγγράψει η Ιερά Σύνοδο, δεν είναι μόνο ο Γρηγόριο, συνυπογράφουν και εκκλησιαστικοί άντρε, έχει και μια φιλολογική προσέγγιση ω κείμενο. Δεν είναι σε προστακτική, όπω είναι οι αφορισμοί που έχουν συνήθω απειλέ και όποιο έκλεψε αυτό και τα λοιπά, να γίνει τούτο και τα το άλλο, κάποιε λεγόμενε κατάρε, ένα εκφοβισμό, δεν έχουν προστακτική. Έχουν ευκτική. Έχουν ευκτική. Επίση δίλημα. Γιατί δεν έφυγε ο Γρηγόρο ο Πέμπτο, ξαναφύγει άλλε δύο φορέ και είχε παρατηθεί. Δεν είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν έφυγε για την τρίτη φορά. Να μην εκδώσει και αυτού του λεγόμενου αφορισμού. Γιατί δεν σηκωνόταν να φύγει, αφού ήξερε το δρόμο για το Αγίο Τι ήταν κάποιο που κολάκευε τον Σουλτάνο για να πάρει τη θέση. Μια προσωπικότητα που έφυγε δύο φορέ. Ήξερε. Έβγαζε το κλειδί του και έλεγε: Πάω στον πύργο μου. Πάω στην Ιβύρο να παίξω. Γιατί δεν έφυγε. Γιατί απλούσα του θες ένα πολύ κέριο δίλημα ο ίδιο ο Σουλτάνο. Δεν φεύγει. Γιατί άμα φύγει, εγώ θα σφάξω όλου του Ρωμιού τη Κωνσταντινούπολη. Πώ ήταν αυτή η Ρωμιοί, τα χίλια άτομα που είναι σήμερα, 90.000. Εδώ είναι, σεβαστοί πατέρες, στρατηγέ μου, η θέση του ηγέτη. Πώ πρέπει σε αυτέ τι στιγμέ να μην είναι παρορμητικό, αλλά να προσπαθεί να εξισορροπήσει. Επίσης, Ξένες αποστολέ, το έχω γράψει το κείμενο. Το προέτρεπα να φύγει και οι Ρώσοι του λέγανε να φύγει. Και μάλιστα είχαν φροντίσει και Γάλλοι. Και έλεγε στου ξένου διπλωμάτε που προτρέπουν να, εγκαταλείψει την πόλη: Μη με προτρέπετε ει φυγή. Μάχερα θα διέλθει τα ζρήμα τη Κωνσταντινούπολη και των λοιπόν πόλεων των χριστιανικών επαρχιών. Εμεί, εσεί δηλαδή, επιθυμείτε εγώ μεταμφιεσμένο να καταφύγω. Ουχή, εγώ δια τούτο είμαι Πατριάρχη, όπω σώσω το έθνο μου. Ο θάνατό μου ίσω επιφέρει μεγαλύτερα ωφέλη από τη ζωή μου. Ναι, α μην γίνει ο χλέβασμα των ζώντων. Δεν θα ανεχτώ ώστε οι σασοδού τη Οδυσσού, τη Κερκύρα και τη Αγγόνα, να με δακτυλοδεικτού συλλέγοντε, ειδού έρχεται ο φωνεύ Πατριάρχη. Δεν ξέρω αν κάποιοι εδώ είναι ψυχίατροι ή ψυχολόγοι. Θα έπρεπε λίγο να παρακολουθήσουμε τη στάση αυτού των ιεραρχών. Εδώ λίγο μα εκβιάζουν και μα λένε πρόσεχε τι λε. Τίποτα άλλο. Σου λένε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στα κοινά, σου λένε στο μαγαζί σου, στην ενορία σου, οπουδήποτε στην τηλεόραση. Πρόσεχε τι λε. Τίποτα άλλο. Πρόσεχε τι λε. Και αμέσω με πιάνει σύγκριο του περισσότερου από εμά. Και αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν και ο Χριστό παρένθεση, το μεγάλο θύμα του 22, Τόσο άνθρωπος άνθρωπο για σκεφτείτε. Α μπούμε λίγο στη θέση του στην εποχή. τον βλέπει τον Σουλτάνο. Αγαπημένα μου δάσκαλε, Αδαμάντιε Κοραή. Αγαπημένα μου δάσκαλε. Μα έμαθε τόσα πολλά κι εσύ. Όχι στο καφενεδάκι στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι. Όχι στον καφενέ στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι. Μα ακού Κοραή. Στην πόλη. Στην Κωνσταντινούπολη. Δίπλα στο Σουλτάνο. Και με την απειλή ότι θα σφάξω 90.000 γυναικόπαιδα, ποια είναι η θέση ενό ηγέτη. Βέβαια, εμεί που έχουμε ηγέτε που κατασκευάζονται κάπου αλλού, μην πω περισσότερα, έχουν την ασφάλεια ότι θα βοηθήσει ο προστάτη. Προτέκτορο, προτεκτοράτο. Μην λέτε απικία, προτεκτοράτο είμαστε, όχι απικία. Για σκεφτείτε τη θέση του Γρηγόριου του Πέμπτου. Αλλά και με τον αφορισμό, προσέξτε και κάτι άλλο πολιτικό που μας ενδιαφέρει. Μεταφέρει ο Πατριάρχης με αυτούς τους λεγόμενους αφορισμούς, μεταφέρει και σημαντικές πληροφορίες σε όλο τον Ορθόδοξο πληθυσμό. Ας πούμε, προσέξτε, μην έχετε εμπιστοσύνη στη Ρωσία. Η Ρωσία καταδικάζει την Επανάσταση. Το γράφει μέσα. Ήθελε να το διοχετεύσει. Για να το ξέρουν και κάποιοι που περιμένανε από τους ξένους. Μια ζωή περιμένουν από τα ξένα. Δεύτερον, ότι υπάρχουν προδότε στη φιλική εταιρεία. Μην του εμπιστεύεστε, Όλου στη φιλική εταιρεία. Υπάρχουν και ανθρωπάκια στη φιλική εταιρεία, τα οποία εύκολα προδίδουν. Και τρίτον, περιγραφή τη γενική κατάσταση. Όταν λέω ότι έχουν ξεσηκωθεί παντού, από το Ιάσιο μέχρι κάτω την Κύπρο, ενημερωνόμαστε όλοι. Δεν υπάρχουν κινητά, δεν υπάρχει τηλεπικοινωνία, διαβιβάσει. Μέσω των αφορισμών τα διοχετεύει και αυτέ τι πληροφορίε για να μπορέσουν να μάθουν κάποιοι. Πάμε στους τελευταίους μήνες της ζωής του. 28 Δεκεμβρίου 1820 στέλνει μια επιστολή προς τον Έθνο Ιερομάτριο Σαλόν Ισαΐα. Ευχαριστώ τον του Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κύριο Σιμεών, που πριν από δύο χρόνια με πέτρεψαν παρουσιάσω μόνο για τον σαλόνων. τη μεγάλη προσφορά ενός ιεράρχη που κρεμάει τα δύο πετραχίλια, το ομόφορο και το πετραχίλι και ζώνεται και γίνεται στρατιώτης πραγματικά. Σπάνια περίπτωση. Ιεράρχη. Όχι απλά κληρική. Ιεράρχη. Επίσκοπο. Του δίνει λοιπόν τέσσερι μήνε πριν τον εκτελέσουν, τον απαγωνίσουν, του δίνει την εξή συμβουλή. Κρυφά, υπερασπίζω αυτόν, δημοσιευμένα αυτά έτσι, με συγχωρείτε, δεν τη λέει προφορικά, γραπτά είναι όλα αυτά. Εμφανερών δε άγνοια υποκρίνου, Παίζει διπλό παιχνίδι. δε ότε και επίκρινε τι θεοσεβέ αδελφή και αλλοφίλη πράινον βεζίριν λόγις και υποσχέσεσιν, ηρέμησε το βεζίρι με λόγια κούφια, αλλά μη παραδοθεί το εις λέοντος στόμα. Άσπασον συντεσεμές ευχές τους ανδρίους αδελφούς, ανδρίους αδελφούς, όχι απλά σεβαστούς αδελφούς, ανδρίους, γιατί είναι η παρουταποθήκη η φθιότητα εκεί με το σαλόνο. Ο αδελφός του δίπλα, ο έπεσε και αυτός, ο Διάκος, Αθανάσιος, όλοι συμμετέχουν, όλοι οι βαθμοί Χριστέ μου, όταν ακούω για ταξική επανάσταση, για ταξική επανάσταση, άλλο παραμυθάκι αυτό. Προτρέπων εις κρυψίνιαν για το φόβο των Ιουδαίων. Το φόβο των Ιουδαίων. Μπορούμε να το πάρουμε και μεταφορικά για τους Τούρκους. Αλλά κρατήστε το λίγο, χωρίς να κάνουμε αντισημιτισμό, σας, παρακαλώ. Έτσι, άλλο, οι αδελφοί οι Εβραίοι, που και αυτοί μαζί με τον ελληνικό λαό, διασώθηκαν χάρη στη θρησκεία τους, 1900 χρόνια, μέσα στις συναγωγές και στις καχάλ και άλλο διεθνή συνωνισμός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 22-24 Φεβρουαρίου ξεσπάει η Επανάσταση στο Ιάσιο της Μολδαβίας. Ποιο είναι το πρώτο αρχαιονομικό κείμενο? Το πρώτο κείμενο που κυκλοφορεί για την Επανάσταση. Δεν είναι 25 Μαρτίου, 17 Μαρτίου τώρα που ξεκίνησε κτλ. Το πρώτο κείμενο είναι το μάχου υπερπίστος και πατρίδος που συνέγραψε ο γιατρός Κοζάκης, Γιώργος Κοζάκης και το υπέγραψε αλλή μόνο, Οι ηγέτε δεν προλαβαίνουν να γράφουν, δεν είναι ντροπή να του γράψουν. Σημασία έχει ποιου επιλέγουν. Ποιου επιλέγουν για να συγγράψουν τα κείμενα αυτά και το υπογράφει και το υιοθετεί, το οικειοποιείται ο μεγάλο αυτό αντικείμενο επανάσταση Αλέξανδρος Υψηλάντης. Και λέει μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Αγαπημένοι μου, συνδετημόνες. Εγώ το 2023 μπορώ να λέω ό,τι θέλω για το 2021. Εμένα με ενδιαφέρει γενιά του 2021 τι λέει για το 2021. Εμείς σήμερα μπορούμε να πολεμήσουμε για το ευρώ και για τα fans. Να φτιάξουμε προκηρύξεις για ό,τι θέλουμε. Εκείνοι όμως πολέμησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Μάχου υπερπίστεως πρώτα και πατρίδος. 17-25 Μαρτίου ξεκινάει η επανάσταση στο Μοριά και βέβαια ο απαγωνισμό εκείνες τι μέρε του Χατζή Χαλίλ, του Σεχούλ επειδή δεν εξέδωσε φετφά για γενική σφαγή των Ρωμιών τη πόλη. Συλλαμβάνεται μετά την αναστάσιμη θεία λειτουργία, μετά από συνοπτικέ διαδικασίε, ο Ριγόριος Ο Πέμπτο, 10 Απριλίου 1821, ότι πλέον έχει αποκαλυφθεί το διπλό παιχνίδι που έπαιζε ω επιτοπλίστων η Εκκλησία τα 400-500 χρόνια. Ω επιτοπλίστων. Υπήρχαν άλλε περίοδοι που κάποιοι δεν στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων. Αλλά ο Γρηγόριο ο Πέμπτο έπαιζε πολύ όμορφα το διπλό παιχνίδι. Και μην ξεχνάτε την αλλαξοπατριαρχία, όποτε δεν μπορούσε. Μαζί του συλλαμβάνονται και εκτελούνται κατά το επόμενο διάστημα οι συνοδικοί αρχαιρεί Ανχιάλου Ευγένιο, Εφέσου Διονύσιο, Νικομηδία Αθανάσιο, Δέρκον Γρηγόριο, Θεσσαλονίκη Ιωσήφ, Δωρόθεο, Τυρνόβου Ιωαννίκιο. Του ξεχνάμε αυτού. Δεν είναι παράπλευρε απώλειε που λένε κάποιοι σήμερα. Είναι πρωταγωνιστέ και αυτοί. Σε όλου, τοποθετείται στα τουρκικά, οθωμανικά, παλαιοοθωμανικά όπω λέγονται, η επιγραφή προδότη και αποστάτη. Προδότη ποιου. Θα το κανονίσουμε λίγο να συμφωνήσουμε. Μπορεί να σε προδότη τη Επανάσταση και προδότη του Σουλτάνου. Πώ γίνεται αυτό. Να μου το εξηγήσει κάποιο. Και αποστάτης ποιου. Το ελληνικού κράτου που δεν υπάρχει ακόμα. Οι ίδιοι φωνευτέ, οι ίδιοι θήτε αποκαλύπτουν και την ιδιότητα των θυμάτων του. Συμπερασματικά λοιπόν. Το μαρτύριο αυτό του Γρηγορίου του Πέμπτου, που δεν θέλω να το μελοδραματοποιήσω εδώ πέρα, ούτε να χρησιμοποιήσω λυρικέ εκφράσει για το πώς έγινε. Όλοι πιστεύω ότι γνωρίζουμε. Θα δούμε την εικόνα και μια εικόνα στο τέλος χίλιες λέξεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το μαρτύριο όθησε χιλιάδες αδρανείς μέχρι τότε μαχητές να συμμετάσχουν με πρωτοφανή ζήλο στον αγώνα. Εκεί που κάποιοι σκεφτόντουσαν να συμμετάσχουν με τον αγώνα ή όχι. Μήπω είναι μόνο για του πλούσιου για να βοηθήσω του φίλου μου, του αποδομητέ. Μήπω είναι μόνο για του φτωχού ο αγώνα. Όχι. Καταλάβανε ότι η Χατζάρα δεν κάνει διακρίσεις βάσει του ε1 και του ε2. Η χατζάρα κάνει διακρίσεις μόνο βάσει του θρησκεύματος. Μόνο βάσει του θρησκεύματος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το θρησκεύμα. Και σκοτώνει αδιαλύπτος. Οπότε ο θάνατος του Οικομενικού Πατριάρχη, του αρχηγού, του Εθνάρχη, ήταν ένα σοκ για όλους. Ακόμα και για αυτούς που δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, που τους βλέπετε εκεί πέρα κάτω, που δεν είναι αποφάσιστοι καθώ αποφάσει του. Αποφασίζουν και σου λένε, φίλε, ελευθερία, συμμετέχουμε ή θάνατο. Οπότε προφήτης Άγιο ο Γρηγόριος ο Πέμπτο όταν είπε, Ο θάνατό μου θα βοηθήσει την υπόθεση. Μέχρι τότε κάποιοι φοβούνται, σκέπτονται. Μετά το μαρτύριο του Γρηγόριου του Πέμπτου αποφασίζει το Ρωμαϊκό όσοι νιώθουν ρωμιοί. Όσοι δεν νιώθουν ρωμιοί συνεργάστηκαν με τι αρχέ. Πώ είναι αυτοί να μα τα πούνε αλλά ως επιτοπλίστων, η συντηρική πλειονοψηφία συστρατεύεται στον αγώνα. Το δεύτερον, η βαρβαρότητα της πράξης και η φρίκη προκαλούσε το ακουσμά τη κινητοποίησε τη δυτική κοινή γνώμη υπέρ των αγωνιζομένων Ελλήνων με αποκορύφωμα την ίδρυση πολλών φιλελληνικών κομιτάτων αλλά και τον φιλελληνισμό. Τι έκανε αλήθεια από την Ελβετία από το 1821 μέχρι το 1827 ο Καποδίστριας. Διακοπές έκανε που θέλω να μα πείσουν κάποιοι ότι έκανε διακοπέ ο μεγάλο κόμη. Δεν τρέπονται που τον λένε κόμη. Ήταν κόμη. Όταν είδε στο ελληνικό κράτο, ακατήργησε όλα αυτά. Είναι σαν να γράψει για τον Παπαγιώργη ο Γιωργάκη ο Μεταλλινό. Ήταν Γιωργάκη. Εκοιμήθη ο κληρικό, πατέρα Γιώργη ο, ο Μεταλλινό. ιδιότητα που έχει τελευταία. Τι μου λέτε για τα προηγούμενα. Αυτό ακριβώς έκανε ο Καποδίστριας. Όταν ο Σουλτάνος ζητούσε βοήθεια από Ρώσους από του Βρετανού, από του Αυστροούγγρου, να τον βοηθήσουν γιατί ξεσηκώνονται, έχουμε επανάσταση. Ο Καποδίστας έπειθε ότι δεν είναι ταξική επανάσταση. Δεν ξεσηκώνονται τα φτωχαδάκια εναντίον του Σουλτάνου. Αλλά ξεσηκώνεται ένα ολόκληρο έθνο, ένα ολόκληρο γένο, γένο για την ακρίβεια, όλο το Ρωμαϊκό εναντίον ενό βάρβαρου κατακτητή που του προσβάλλει επί τέσσερι αιώνε. Και εσεί δυστυχώ οι προγονεί σα το ήσαν και για πέμπτο αιώνα. Αυτό ακριβώς είναι η μεγάλη ακύρωση ενός νεοφανούς επιχειρήματος ότι το 1821 ήταν ταξική επανάσταση. Μα αυτή ήταν η δουλειά του Καποδίστρια. Θα λέγαμε σήμερα έπαιζε άμυνα στην Ευρώπη για να μην έρθουν οι ξένες δυνάμεις. Γιατί εάν ερχόντουσαν και οι ξένες δυνάμεις θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατο να επιβιώσει η μακροβιότερη επανάσταση στην παγκόσμια ιστορία. Μην το ξεχνάμε. 1821-28 δεν είναι μια επανάσταση ωρών, λεπτών, εβδομάδων, μηνών. Οκτώ ολόκληρα χρόνια. Και πέρασε από διάφορες φάσεις. Ενώ η ελληνική πολιτεία, πολύ περισσότερο το Ιόνιο κράτο κατέστη προτεκτορά των δυτικών συμμάχων, κάτω από την προστασία, protection, του εκάστοτε Βρετανού βασιλέως, εκείνη την εποχή αργότερα μάλλον και της, Βικτορ... ε, της Βικτόριας, η ειδικούσα εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σχηνοβατεί ανάμεσα στην εθναρχική της Ιεραποστολή και την πολιτιοκρατία. Ακόμα είναι οι ιεράρχες που αντιστέκονται και είναι κοντά στο λαό τους. Ο Ιωάννης Καποδίστρας, 28 Μαΐου του 1828, γράφει «Η τύχη του Εθνάρχη πενθύμησε καθ' την Οκτάχρονη Επανάσταση τι όφιλα να κάνουν οι επαναστατημένοι Ρωμιέλληνες, μετά τη θυσία του Πατριάρχη, οι Παναστάτε είχαν να επιλέξουν άμεσα στην ελευθερία και το θάνατο. Σε όλα τα δύσκολα, ακόμα και στου εμφυλίου πολέμου, δεν ξεχνούσαν ποτέ το σκηνή του Πατριάρχη, που λέει ο μεγάλο ποιητή. Σεβαστοί πατέρε, αγαπητοί συνδετημόνε, κύριε Πρόεδρε, ο Ριγόρο Ο Πέμπτο, 1821, και ο Χρυσόστομο Μύρνη, 1922, αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα των εμβληματικών ιστορικών περιόδων οι μέγιστοι εθνικοί ηγέτες εθνάρχες που έχουν κατασυκοφαντηθεί προτίστως από την ελληνική συσσαγωγικά άδεια νόηση και επιζητούν την εθνική τους αποκατάσταση. Προσευχή και ευχή μας, ο Παναγιώτας ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, οι ιεράρχες, αλλά και όλοι οι σημερινοί εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες, να αναδειχθούν άξιοι φορείς και συνεχιστές του γρηγορίου πνεύματος ώστε η αυτοθυσία του να μην υπήρξε μάταιη. Η αναστάσιμη ευχή του να μας σκέπει. Σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστούμε κύριε Μεταλινέ για αυτή την ξεχωριστή εισήγηση γιατί δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για τον Πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Εγώ θα προσθέσω μόνο ένα. Χάρη στη θυσία του τρώμε την Κυριακή των Βαΐων ψάρι. Και πώ έγινε αυτό, όπω ανέφερε, 10 Απριλίου ήταν το, ο μαρτυρικό θάνατό του. 3 Απριλίου του 2021 ήταν η Κυριακή των Βαΐων. Ήταν στην πόλη, ήταν σαρακοστή και είπε να φάνε ψάρι. Να φάνε ψάρι. Μα λέει, σεβασμιότατε, είναι νηστεία. Α φάμε, λέει, σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε την άλλη Κυριακή, μπορεί να μα τρώνε τα ψάρια. Και αυτό ο λόγο το αποδείχθηκε προφητικό. Την επόμενη Κυριακή, 10 Απριλίου, τον πετάξαν στη θάλασσα και τον φάγαν τα ψάρια. Να παρακαλέσω εκ μέρου τη Αντιπεριφερειάρχη Πυρία, κυρία Σοφία Μαυρίδου, η οποία στέλνει του χαιρετισμού, δεν μπόρεσε να είναι κοντά μα, αλλά στέλνει με τον πρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών ε, Στρατιωτικών τη Αντιπεριφέρειας, το βιβλίο, το λεύκομα μάλλον, ο Όλυμπο, να το δώσει στον κύριο Μεταλινό τον πατέρα Παύλο να καλέσω να έρθει να δώσει το αναμνηστικό της εκδηλώσεως. Ελάτε, σεβαστέ μας, πατέρα Παύλο. Ελάτε. Έχουμε τρία δώρα. Ελάτε. Εμένα η Ολύπη είναι ο Γρηγόρος ο έτσι. Ελάτε, πατέρα Παύλο. Να το Δεξιά, δεξιά, κοιτάξτε λίγο δεξιά. Και από την Σχολή Γονιών θα σα δώσουμε το λεύκομα. Εσεί το έχετε πάρει, κύριε Μεταλινέ, αλλά να το δώσετε ω πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκύρα στο Δήμο Κερκύρα, στην, στην, Δήμαρχο, με πολύ χαρά και αγάπη. Είναι το λεύκομα το πετειακό το οποίο βγάλαμε για τα 30 χρόνια και ο σεβαστό πατέρα σα, Μα τίμησε 11 φορέ με την παρουσία του. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο πρόεδρο και τη σύζυγό του, γιατί πάντα μας φιλοξενούν για να ερχόμαστε εδώ. Μπορεί να μείνει σαν λίγο παραπάνω, αλλά ήθελα να θυμάστε το τρία πράγματα. Το πρώτο είναι <laughs> την αλεξοπατριαρχία, μην την ξεχνάμε. Δείχνει το ήθος ενός ανθρώπου. Το δεύτερο, τι είχε να αντιμετωπίσει ο Γρηγόρος ο Πέμπτος και ιδιαίτερα τα ρεύματα από τη Δύση που εμείς ασπαστήκαμε περισσότερο μόνο την γαλλική εκδοχή του διαφωτισμού, όχι τις άλλες δύο. Αυτό θέλει προσοχή. Και το τρίτο την υπεύθυνη στάση του και τον αγώνα που έκανε. Σας παρακαλώ, ας μπούμε λίγο στα δικά του παπούτσια που λένε οι Άγγλοι και θα καταλάβουμε το μεγαλείο της ψυχής του. Διότι η ιστορία δεν είναι μόνο ανάγνωση. Είναι να μπορεί να καταλαβαίνεις και να τον το εδώ και τώρα της ιστορίας. Το πότε διαδραματίζονται. Θα χαιρόμουν λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, αν κάποιο θα ήθελε να διαφωνήσει σε κάτι, θέλει κάτι. Εάν υπάρχουν ερωτήσει, ερωτήσει, το ξέρουν οι φίλοι μα. Ελάτε στο βήμα. Παρακαλούμε. Νομίζω είμαστε όλοι γεμάτοι και πλήρες από την εισήγηση. Ε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της 34ης χρονιάς να της Ακαδημαϊκής 22-23. Ναι. Να πω ναι. μόνο μια κουβέντα. Βεβαίως. Τότε προσέξτε, χαίρομαι που δεν υπάρχουν απαντήσεις, προσέξτε ποια είναι η ευθύνη μας όμως, όσον έχουμε την τιμή να υπηρετούμε στην παιδεία, ποια είναι η ευθύνη μας όταν μεταφέρουμε πράγματα και προσβάλλουμε. Γιατί θα σας πω ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όλοι κάνουν την επανάγνωση της ιστορίας τους, που δεν είναι κακό. Αλλά ακόμα και η σημερινή Ρωσία, μετά τον μακρόχρονο κομμουνισμό, έχει τοποθετήσει τη θέση που πρέπει την τζαρική οικογένεια. Ακόμα και όλοι οι άλλοι λαοί του κόσμου έχουν μιλήσει, ακόμα και οι Γερμανοί στην αυτοκριτική τους, έχουν μιλήσει για τον ναζισμό, οι Ιταλοί για τον φασισμό, οι ύβρι και οι κατασκευασμένε ιστορίε, αυτή δεν είναι επανάγραφη τη ιστορία ή επανάγνωση ιστορία, είναι δημιουργία μυθευμάτων, ανιστόριτων. Αυτό να ξέρετε ότι δεν μα τιμά ω λαό. Δεν μα τιμά καθόλου ως λαό. Και κάποιοι μπορεί να τα γράφουν. Εμεί που είμαστε κατ' επάγγελμα ιστορικοί, γιατί πρέπει να τα λέμε κιόλα. Αυτό μα προβληματίσει. Διότι επειδή βρισκόμαστε και διάγουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και αυτό αμάρτημα είναι. Το να σπηλώνεις ανθρώπους και να παρουσιάζεις ανθρώπους όπως δεν είναι. Δεν σας μίλησα καθόλου για τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Δεν ήρθα ως θεολόγος σήμερα. Ήρθα ως ιστορικός. Σας μιλάω για αυτή την προσωπικότητα που έχει αδικηθεί κατάφορα. Και φέρουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνη και όλοι εμείς που δεν επιστρέφουμε τα βιβλία πίσω, έχουμε την Αγία Μονιμότητα. Η δημόσια λειτουργεί την Αγία Μονιμότητα. Να επιστρέψουμε τα βιβλία πίσω. Οι εμείς είμαστε οι πρωτεργάτες της παιδείας, οι δάσκαλοι. Όπως κάποιοι ιδεολογικοποιούν το μάθημα της ιστορίας και λένε αυτά που θέλουν, να τις σταθούμε και εμείς να λέμε τα δικά μας. Και εδώ είναι τα τεκμήρια, όχι ερμηνείες, τεκμήρια. Ερμηνεία μπορεί να κάνει ο καθένα. Με τεκμήρια. Ήθελα πραγματικά και προκαλώ να μου πούνε έναν άλλον ιεράρχη από το ελληνικό θέμα, από το επαναστατημένο ελλαδικό, την ελλαδική επαρχία, να μου πούνε έναν ιεράρχη ο οποίο θα συμμετείχε στην εθνική απελευθέρωση. Έναν. Βλέπετε λοιπόν πώ κατασκευάζει τη ιστορία. Και αυτό το λένε κάποιοι επιστήμοι. Χαρά μου να τους γυρνάμε την πλάτη. Χαίρομαι που στα συνέδριά τους δεν μας καλούνε ποτέ και τα συνέδριά τους θα κάνουν μεταξύ τους 20 άτομα. Δεν τολμούν να τα κάνουν δημόσια και ανοιχτά. Δεν πειράζει. Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα ακούνε. Γράφουν βέβαια στις σοβαρές εφημερίδες των Αθηνών να πάρετε στις εφημερίδες και να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Να μιλήσω κι εγώ για τη μητέρα τους, για τον πατέρα τους και να φτιάξω εγώ δικά μου μυθεύματα για τους γονείς τους. Πώ τολμάνε αυτοί και προσβάλλουν του δικού μα ως προγόνου και του γονεί. Είναι μεγάλη ευθύνη μα. Ο Θεό να μα συγχωρέσει όλου. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, καλή συνέχεια τη Αγία και Μεγάλη Αραγωστή. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μα. Καλό σα βράδυ.